σου απαντήσω. Γεια σας, παιδιά. Καλώς ήρθατε στο μάθημα της κρυπτογραφίας. Θα ξεκινήσω σήμερα με κάποια διαδικαστικά πράγματα, να πούμε λίγο για το μάθημα φέτος, γιατί έχουν γίνει διάφορες αλλαγές. Και μετά θα κάνουμε το πρώτο μάθημα, θα ξεκινήσουμε κιόλας σήμερα με σημαντική κρυπτογραφία. Θα τα δούμε στην πορεία. Σήμερα δυστυχώς οι καθηγητές του μαθήματος, ο κύριος Ζάχος, ο κύριος Τσανάκας, δεν μπόρεσαν να έρθουν λόγω της κηδείας του κυρίου Καραγιάννη, που ήταν πρόσφατο στο θάνατό του. Οπότε θα κάνουμε αυτό το μάθημα. Θα σας πω και ακριβώς ποιοι θα είναι οι διδάσκοντες. Οργανωτικά τα έχετε δει μάλλον και στο site. Έχετε δει τις παρασκευές του μάθημα εδώ πέρα. Ξεκινάμε σήμερα και θα κάνουμε. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε 26 μαθήματα και τις 14 εβδομάδες. Οπότε αυτό θα προσπαθήσουμε να το τηρήσουμε. Δηλαδή, αν χαθούν μαθήματα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αναπληρώσεις. Οι καθηγητές μας είναι αυτοί οι τρεις. Ο κύριος Παγωτζής είναι σε εκτελεστική άλλη φέτος. Οπότε το μάθημα θα το κάνουμε μαζί με μένα και μαζί με τους άλλους δύο διδάσκοντες, τον κύριο Βαρδάκη και τον κύριο Φωτίκα, που είναι εκεί πέρα. Αν θέλετε, σηκωθείτε να σας δείτε τα παιδιά, χαιρετίστε. Ο κύριος Ζάχος και ο κύριος Τσαράκας θα περάσουν κάποιες φορές να κάνουν κάποια επιλεγμένα μαθήματα ενδεχομένως. Τα email μας θα έχουμε εδώ πέρα. Οτιδήποτε θέλετε από απορίες παραμένουν διαθέσιμοι, αλλά θα σας δείξω και κάποιον άλλο τρόπο να σας λέτε απορίες που είναι προτιμότερο στο να επικοινωνείτε άμεσα. Τώρα, φέτος έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές στο μάθημα. Καταρχάς, έχουμε ξεκινήσει αυτό το crypto-pavla-class.gr project. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία να έχουμε κάποιο συγκεντρωμένο υλικό περί κρυπτογραφίας στα ελληνικά, το οποίο να είναι διαθέσιμο, ανοιχτό και προς όλους. Δηλαδή να έχουμε βίντεο, να έχουμε ασκήσεις, να έχουμε διαφάνειες και ύλη. Αυτό το site και το project είναι κάπως ανεξάρτητο από το Πολυτεχνείο, δηλαδή έχει ανθρώπους που έχουν συμβάλει αυτοί εδώ, οι οποίοι είναι και από άλλα πανεπιστήμια. Οπότε φέτος το μάθημά μας θα το διδάξουμε ως μέρος αυτού του πράγματος. Τα παιδιά Αλέξη, Κωνσταντίνος, Χριστής, Πλάτων και Σκράτης βοηθάνε λοιπόν με το site και με όλο αυτό το πρόσωπο. Και η υπόλοιπη βοηθή μας είναι η εξής, η Ζέντα και η Χαρά, ο Δημήτρης και ο Λευτέρης που βοηθάνε με πρακτικές και θεωρητικές ασκήσεις. Σηκωθείτε όσοι είστε εδώ να σας δίνουν και τα παιδιά. Μπορείτε γενικά να ρωτάτε ό,τι χρειάζεστε, μένει στη διάθεσή σας. Κάποιοι από τους βοηθούς είναι απομακρυσμένοι, βοηθάνε απομακρυσμένα διότι δεν είναι στην Ελλάδα και πάλι μόνο Λευτέρης που είναι στην Apple. Αυτοί είμαστε γενικά. Όπως βλέπετε, υπάρχει αρκετός κόσμος. Ο στόχος λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε ένα υλικό το οποίο θα παραμείνει διαθέσιμο για αρκετά χρόνια. Ο Γιώργος Τσουαλάς, Γιώργος, θα μας μιλήσει για ψηφιακές ψηφοφορίες κάποια στιγμή μέσα στο μάθημα. Και επίσης για την βιντεοσκόπηση μας βοηθάει ο Νικόλας, ο Βασίλης και ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, τώρα σχετικά με το μάθημα, θέλω να ρωτήσω καταρχάς σε τι έτη είστε όσοι είστε εδώ, καταρχάς ποιοι είναι οι ηλεκτρολόγοι από εδώ πέρα, όλοι σχεδόν. Α, εντάξει, ποιοι δεν είναι ηλεκτρολόγοι. Ωραία, από πού είστε παιδιά. Εγώ είμαι Ασέα Κληροφορική. Ναι. Και εγώ είμαι στο μαθηματικό. Ωραία, και άλλος ένας, ναι. Χημική. Άρα, α, ναι. Δεν έχω ακούσει για σας, ωραία. Οπότε έχουμε αυτές τις προαπαιτούμενες γνώσεις. Δεν ξέρω από τους ηλεκτρολόγους ποιοι είστε σε ποιο έτος είστε, δηλαδή ποιοι είναι τέταρτο πέμπτο έτος, ας πούμε. Αρκετοί. Ποιοι είναι μικρότερα έτη. Ωραία. Θα χρειαστούμε κάποιες προαπαιτούμενες γνώσεις, δηλαδή το μάθημα δεν είναι τελείως εισαγωγικό. Χρειαζόμαστε να ξέρετε κάποια μαθηματικά, θα τα χρησιμοποιήσουμε αρκετά. Αλγορίθμους, να προγραμματίζετε πρακτικά σε κάποια γλώσσα της επιλογής σας, ό,τι θέλετε εσείς. Και να έχετε δει κάποιες βασικές επικοινωνίες και δίκτυα γιατί θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Αυτά γενικά είναι οι προαπαιτούμενες γνώσεις. Ό,τι δεν έχετε, θα χρειαστεί να το καλύψετε μέσα στο μάθημα για να μπορέσετε να ακολουθήσετε. Τώρα, το κοινό μας κυρίως είναι οι ηλεκτρολόγοι, αλλά άμα είστε φοιτητές σε κάποια από τις άλλες σχολές, μπορείτε να το πάρετε. Επίσης, μέσα από το CryptoClass.gr βέβαια μπορεί να το ακολουθήσει όποιος θέλει ελεύθερα. Τώρα έχουμε κάποια αλλαγή όσον αφορά τις ροές του μαθήματος σε σχέση με πέρσι. Το μάθημα μεταφέρεται στη ροή λάμδα, ενώ παλιά είναι στη μη. Αυτό έχει τις εξής επιπτώσεις. Όσοι είναι εισακταίοι φέτος, που έχουμε κάποιους. Ποιοι είναι πρώτοετοί εδώ πέρα. Μόνο δύο. Ωραία.
Γενικά το μάθημα επίσημα μένει στη ΜΗ για όσους είναι παλιότεροι. Από όσους ξεκινάνε φέτος είναι στη Λάμδα. Αλλά έχουμε επικοινωνία με τη γραμματεία και σε συνεργασία με τον κύριο Τσανάκα, μάλλον θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να το δηλώσετε ως μάθημα της Λάμδα και οι παλιότεροι, αν θέλετε. Αυτό δεν είναι ακόμα επίσημο, αλλά προσπαθούμε να το καταφέρουμε. Τώρα, τι αλλαγές έχουμε κάνει στο μάθημα όσον αφορά την ύλη του μαθήματος. Το μάθημα έχει αρκετά δυνατό θεωρητικό χαρακτήρα, έχει δηλαδή και πολύ μαθηματικά και πολύ θεωρία. Αυτό που προστίθεται φέτος σαν επιπλέον ύλη είναι οι εφαρμογές. Και εδώ ουσιαστικά πρόκειται για μια γέφυρα ανάμεσα σε αυτό το μάθημα και στο μάθημα της ασφάλειας υπολογιστών. Θέλουμε να σας δείξουμε δηλαδή πώς εφαρμόζονται αυτά που θα δούμε εδώ. Αυτό που θα σας δείξουμε είναι κρυπτογραφία στο web με HTTPS, HSTS, site channel επιθέσεις, GPGODR, ψηφιακές ψηφοφορίες, blockchain, bitcoin. Αυτά θα τα δούμε τελείως στην πράξη. Δηλαδή θα τρέξουμε στον υπολογιστή, θα τα κάνουμε και θα έχετε και ασκήσεις σχετικές να φτιάξετε πράγματα σχετικά με αυτά που συχνά θα έχουν και κώδικα. Ταυτόχρονα όμως το θεωρητικό κομμάτι θα απαιτεί να κάνετε και αποδείξεις, να δείτε αρκετά μαθηματικά και οι ασκήσεις σας θα έχουν και τέτοια μορφή. Τώρα για απορίες, ο επίσημος τρόπος να ρωτάτε είναι μέσω τη mailing list, Crypto Class Students. Μπορείτε να στέλνετε mail εδώ πέρα. Αυτό είναι ανοιχτή λίστα. Όποιος θέλει μπαίνει, διαβάζει αυτά που έχετε γράψει. Και μπορείτε και οι ίδιοι να συζητάτε με άλλους. Δηλαδή, αν κάποιος ρωτήσει κάτι, θα μπορείτε να απαντήσετε κι εσείς αν ξέρετε. Αλλά και οι βοηθοί θα απαντάμε σε όλες τις απορίες που υπάρχουν. Και επειδή έχουμε αρκετά μεγάλη ομάδα βοηθών, μην φοβάστε να ρωτήσετε. Δηλαδή, θα απαντήσουμε αρκετά σύντομα όσο μπορούμε. Αλλά αν υπάρχει κάποια απορία που θεωρείτε ότι δεν πρέπει να γίνει δημόσια γιατί αποκαλύπτει, ας πούμε, μια λύση σε κάποια άσκηση, τα email μας υπάρχουν προηγουμένως, οπότε μπορείτε να στέλνετε και προσωπικά ή στους βοηθούς είτε σε εμάς που διδάσκουμε. Τώρα για τις απορίες μπορείτε επίσης να ρωτάτε κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Δεν θα έχουμε έτσι χρόνο στο τέλος, θα έχουμε μέσα στο μάθημα όποιος δεν καταλαβαίνει κάτι. Έτσι, τώρα για τις ασκήσεις μέσα στο μάθημα. Το μάθημα θα είναι αρκετά διαδραστικό. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα έχουμε πολλές ασκήσεις. Οι ασκήσεις θα είναι πολλές, αλλά θα είναι αρκετά μικρές. Κάθε μία δηλαδή θα είναι εύκολο να γίνει. Έχουμε δύο ειδών ασκήσεις, τις πρακτικές και τις θεωρητικές, που θα σας πω για αυτές τώρα. Κάθε μάθημα θα έχει περίπου μία άσκηση, κάτι τέτοιο θα είναι. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα θα έχετε ασκήσεις και για τα δύο μαθήματά σας. Οι θεωρητικές ασκήσεις συνήθως είναι ασκήσεις που ζητάνε να αποδείξετε κάτι. Θα λέει, ας πούμε, να αποδείξετε ότι η συνάρτηση φι του Euler έχει αυτή την ιδιότητα, είναι πολλαπλασιαστική. Και θα έχετε να γράψετε κάποια απόδειξη μαθηματική όπως έχετε δει στα άλλα μαθηματικά μαθήματα. Ή θα έχετε να αποδείξετε κάποια ιδιότητα ενός πρωτοκόλλου, ότι είναι ασφαλές ή όχι, και να γράψετε σχετικά με αυτό. Εδώ επιτρέπονται οι συνεργασίες. Αν θέλετε να συνεργαστείτε, το γράφετε σε αυτό που στη λύση σας πάνω, στο PDF σας. Και στέλνετε και οι δύο φοιτητές ή όσοι είστε τέλος πάντων μαζί, ο καθένας την κοινή λύση. Οπότε όλοι θα πρέπει να στείλετε για να βαθμολογηθείτε. Τώρα στις πρακτικές ασκήσεις, εδώ για να τη λύσετε δεν θα μπορείτε να τις λύσετε χωρίς να γράψετε κώδικα. Θα πρέπει να γράψετε κάποια κώδικα. Συνήθως δεν θα είναι πολύ περίπλοκος, θα είναι σε κάποια γλώσσα ό,τι θέλετε εσείς. Ο στόχος αυτών των ασκήσεων είναι να νιώθετε ότι την κρυπτογραφία που σας διδάξουμε εδώ μπορείτε να την κάνετε στην πράξη, να τα τρέξετε αυτά τα πράγματα που λέμε. Και εδώ επιτρέπονται συνεργασίες πάλι. Και πάλι θα πρέπει να στείλει ο καθένας τη λύση του. Εδώ θα έχουμε διαδραστικό σύστημα που σημαίνει ότι στέλνετε όσες φορές θέλετε τη λύση σας. Όταν η λύση σας είναι σωστή, σας λέει το site, ξέρεις τι, σωστή λύση, λάθος λύση. Οπότε με το που στέλνετε τη λύση σας, ξέρετε αν πήρατε άριστα ή όχι, βασικά. Οπότε είναι αρκετά βοηθητικό αυτό. Και αυτές οι πρακτικές ασκήσεις θα είναι διαφορετικές για κάθε φοιτητή. Δηλαδή θα υπάρχει και μια άσκηση, αλλά τα νούμερα θα είναι άλλα για τον καθένα. Οπότε θα πρέπει ο καθένας να τη λύσει, δεν υπάρχει μια κοινή απάντηση για όλους. Ωραία. Οπότε για να λύσετε ασκήσεις, πρέπει να γραφτείτε εδώ πέρα στο site cryptopublicclass.gr. Θα πρέπει να κάνετε εγγραφή με τον αριθμό μητρώου σας και τη σχολή σας. Και με την εγγραφή που θα κάνετε, θα μετρήσουμε τις ασκήσεις σας που θα στέλνετε μέσα στο site. Αν θέλετε να μας δώσετε ασκήσεις στο χαρτί με email, με CD και αυτά, δεν θα τις δεχτούμε. Γιατί είναι κάπως πρακτικά δύσκολο αυτό, οπότε θέλουμε να το οργανώνουμε μέσω του site. Άρα, κάνετε τις ασκήσεις σας PDF, ακόμα και αν είναι χειρόγραφες δηλαδή, τις σκανάρετε, τις κάνετε PDF και τις ανεβάζετε μέσα στο site. Τώρα για deadlines στις ασκήσεις. Γενικά θα δίνουμε μία με δύο εβδομάδες σε κάθε άσκηση. Τα deadlines δεν θα έχουν παρατάσεις. Γενικά, αν χάσετε κάποια άσκηση, δεν πειράζει τόσο πολύ γιατί θα είναι πάρα πολλές.
Οπότε, αν υπάρχει μία που χάσατε, δεν θα χάσετε μεγάλο μέρος του βαθμού. Αν το στείλετε δύο μέρες μετά το deadline, υπάρχει το 80% της βαθμολογίας. Αν χάσετε τελείως το deadline, δεν θα πάρετε κάποιο βαθμό, αλλά υπάρχει το test mode που μπορείτε να στείλετε τη λύση για να δείτε αν είναι σωστή στο σύστημα. Άρα να σας πει άσωστη απάντηση για να δοκιμάσετε και να εξασκηθείτε. Αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και αργότερα, δηλαδή αν έχετε παραδώσει πράγματα μια σωστή λύση και μετά ξαναστείλετε μια άλλη και θέλετε να τη δοκιμάσετε, μπορείτε να το κάνετε. Τώρα για τους βαθμούς φέτος, έχουμε αλλάξει λίγο τον τρόπο που θα δουλέψουν οι βαθμοί. Αυτός είναι ο τύπος με τον οποίο θα προκύψει η βαθμολογία σας. Τώρα να σας τον εξηγήσω αυτό. Βαθμολογήστε ως εξής. Βαθμολογήστε στις θεωρητικές σας σκήσεις και στις πρακτικές σας σκήσεις. Αυτή η βαθμολογία είναι στα 5. Άρα το άθροισμά τους αυτό εδώ είναι από 0 έως 10, ανάλογα τι θα γράψετε. Και αυτό διαιρείται με το 20, άρα παίρνει εδώ 0,5. Αυτό. Έχετε ένα έτσι κι αλλιώς. Ένα συν 0,5 κάνει 1,5. Και αυτός είναι ο πολλαπλασιαστής που πολλαπλασιάζεται με τον βαθμό της γραπτής εξέτασης. Άρα, αν λύσετε όλες τις ασκήσεις μέσα στη χρονιά, γράφετε με άριστο 15 στην τελική εξέταση. Αλλά αυτό σημαίνει ότι, αν δεν λύσετε καμία άσκηση, γράφετε με άριστο 10, οπότε έχετε και την επιλογή να μην λύσετε ασκήσεις. Δεν σας το προτείνω αυτό. Γενικά, το μάθημα είναι σχεδιασμένο να βοηθάει όσους είναι επιμελείς μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Συζητήσαμε με τους άλλους διδάσκοντες και ο σκοπός είναι να περάσετε, ρε παιδί μου, όλοι. Αυτό είναι ο στόχος. Όσοι δηλαδή ασχοληθείτε με το μάθημα, να το περάσετε. Και μάλιστα όσοι ασχοληθείτε αρκετά να γράψετε και καλό βαθμό. Επειδή οι ασκήσεις δεν θα είναι πολύ δύσκολες, θεωρώ, αν είστε επιμελείς θα έχετε και τη δυνατότητα να γράψετε καλό βαθμό. Παρ' όλα αυτά, αν δεν λύσετε καμία άσκηση, είναι το 10 δύσκολο. Επίσης, δεν υπάρχει ελάχιστος βαθμός στις εξετάσεις. Άρα, αν στις εξετάσεις πούμε, γράψετε 4 και έχετε κάνει αρκετές ασκήσεις, μπορείτε να περάσετε. Αυτά. Απορίες σχετικά με τους βαθμούς. Το υλικό μας θα το δημοσιεύσουμε. Θα είναι Creative Commons 4 Attribution, οι διαφάνειες μας και οι εκφωνήσεις των ασκήσεων. Και επίσης θα δημοσιεύσουμε πρότυπες λύσεις κώδικα ενδεχομένως. Ο κώδικας θα είναι MIT licensed. Και ό,τι ανέβει από βιντεοσκοπήσεις σε διαλέξεις, που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα αν θα ανέβουν όλες, θα ανέβει και αυτό κάτω από Creative Commons στο YouTube. Υπάρχει και η περίπτωση κάποιες βιντεοσκοπήσεις να μείνουν εντός των φοιτητών. Αυτό θα κρυφθεί μέσα στη χρονιά, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, στο Crypto Class Project θα βγει αρκετό υλικό το οποίο είναι ελεύθερο για όλους. Τώρα για βιβλιογραφία. Υπάρχει αυτό το βιβλίο του Victor Shu, που είναι μια υπολογιστική εισαγωγή στη θεωρία αριθμών και την άλγεβρα. Αυτό υπάρχει δωρεάν online και το δίνει ο ίδιος ο συγγραφέας. Άμα πάτε στο site του, μπορείτε να το βρείτε σε PDF. Αλλά μπορείτε να το πάρετε και από τη διανομή. Τώρα θα σας δώσουμε και σημειώσεις κρυπτογραφίας, ZAP και PAOG, οι οποίες έχουν αρκετό υλικό. Αυτά είναι η επίσημη βιβλιογραφία του μαθήματος και καλύπτουν ένα αρκετά μεγάλο μέρος της ύλης, αλλά όχι όλο. Τώρα, επιπλέον για τα υπόλοιπα πράγματα, υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό μάθημα, κρυπτογραφία 1 του Dan Bonet στο Coursera. Αυτός είναι μάλλον από τους καλύτερους κρυπτογράφους στον κόσμο και έχει κάνει βίντεο μαθήματα στα αγγλικά. Αν έχετε κάποια έλλειψη, δεν καταλαβαίνετε κάτι, λείπει κάποιο δικό μας βίντεο ή κάποιο δικό μας βίντεο δεν είναι αρκετά ξεκάθαρο οτιδήποτε, μπορείτε να δείτε εκεί πώς το κάνει αυτός ή μια εναλλακτική προσέγγιση. Αρκετά καλό, σας το προτείνω σαν υλικό να το έχετε στο μυαλό σας. Υπάρχει αυτό το βιβλίο crypto101.io. Αυτό είναι και αυτό Creative Commons 4. Αυτό το βιβλίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, υπάρχουν κάποια σημεία δηλαδή που λείπουν, αλλά μπορείτε να το κατεβάσετε online στο site. Και αν παίρνοντας το μάθημα θέλετε να συμπληρώσετε κάποιο κομμάτι, μπορείτε να το γράψετε γιατί είναι συνεργατικό βιβλίο. Επίσης, όσον αφορά τα αποκεντρωμένα συστήματα, επειδή είναι αρκετά καινούργια πράγματα, η βιβλιογραφία είναι αρκετά περιορισμένη, οπότε υπάρχει Wikipedia και υπάρχει και για κάθε αποκεντρωμένο σύστημα που προτείνουμε, υπάρχει το site της αντίστοιχης κοινότητας. Για παράδειγμα, στο Bitcoin υπάρχει το site του Bitcoin, που στο αντίστοιχο Wiki υπάρχουν πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε. Οπότε αυτά σας τα προτείνουμε να τα κοιτάξετε. Αυτό το βιβλίο σας το προτείνω γιατί είναι αρκετά, έχει αρκετές εφαρμογές και αρκετές καινούργιες εφαρμογές μάλιστα, οπότε είναι χρήσιμο να το δείτε. Ναι. Τα βίντεο του μαθήματος θα ανεβαίνουν αμέσως μετά τη διάλεξη, έτσι ώστε άμα κάποιος το χάσει να μπορεί να κάνει catch-up μετά για να παρακολουθήσει το επόμενο. Για να ανεβαίνουν αμέσως μετά τη διάλεξη θα πρέπει να βρούμε χώρο 40 GB την εβδομάδα. Κάντε πιο μικρό λίγο. Ωραία, για να γίνει κάτι συνειδητό χρειάζεται συγκρίσει δουλειά τουλάχιστον 3-5 μέρες.
Γενικά θα προσπαθούμε να ανέβει πριν το επόμενο μάθημα, αν είναι εφικτό, αλλά δεν θα μπορούμε να γίνει το πάντα. Υπάρχουν καλύψεις. Ορίστε. Υπάρχουν καλύψεις με άλλα μαθήματα. Ναι. Οκ. Εντάξει. Κοίτα, ένα θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε αν θα ανέβουν όλα τα μαθήματα σε βίντεο. Οπότε μένει αυτό να το δούμε στην πορεία. Αλλά όσα θα αποφασίσουν να ανέβουν, θα ανεβαίνουν αρκετά σύντομα. Όσο μπορούμε δηλαδή, με βάση το τι κάνουν τα παιδιά που είναι μαζί. Γενικά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτό. Τώρα για την ύλη που θα κάνουμε φέτος. Θα ξεκινήσουμε με συμμετρική κρυπτογραφία. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με συμμετρική κρυπτογραφία. Αυτά είναι κάποια συστήματα συμμετρικής κρυπτογραφίας. Θα ξεκινήσουμε κάποια ιστορία, ιστορικά συστήματα. Θα δούμε και block ciphers, string ciphers, που είναι τα βασικά συστήματα που κάνουμε κρυπτογράφηση στον κόσμο σήμερα. Κυρίως το AES, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε και τον τρόπο να μοντελοποιούμε μαθηματικά τα συστήματα αυτά, τα συμμετρικά. Μετά θα μιλήσουμε για hash functions και συγκεκριμένα hash functions. Ας πούμε για το NVPN, το οποίο δεν είναι πολύ καλό, και το SHA-256, το οποίο είναι καλύτερο. Και θα μιλήσουμε και για το πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αυτά σε εφαρμογές σας. Δηλαδή, αν γράψετε κώδικα που θέλετε να είναι ασφαλείς, τι πρέπει να κάνετε. Πιστοποιήσεις. Και μετά θα μπούμε σε ασύμμετρη κρυπτογραφία. Στην ασύμμετρη κρυπτογραφία θα δούμε αρκετά διαφορετικά μαθηματικά συστήματα. Το RSA, το PSA, το LGAMAL, το πρώτο είναι βασισμένο στο factoring, το δεύτερο στο δεκτικό λογάριθμο. Και θα δούμε και ελληνικές καμπύλες φέτος, το οποίο είναι καινούριο θεωρητικό κομμάτι. Δεν το έχουμε δει πάρα πολύ στις προηγούμενες χρονιές. Τώρα από θεωρία, καθαρή θεωρία, θα πάρουμε κάποια μαθήματα 5 ή 6, τα οποία είναι καθαρά μαθηματικά. Θα μπορούσατε δηλαδή το ίδιο μάθημα να το βρείτε και στο μαθηματικό, που θα είναι θεωρία αριθμών, θεωρία ομάδων. Εκεί θα είναι μάθημα μαθηματικό με αποδείξεις, θεωρήματα κτλ. Και θα δείξουμε και αποδείξεις μηδενικής γνώσης φέτος. Τώρα για εφαρμογές, οι εφαρμογές που θα δείξουμε είναι οι εξής. Θα δείξουμε οικονομική κρυπτογραφία, financial crypto, με bitcoin και blockchain. Αυτό είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο μάθημα της κρυπτογραφίας. Και γενικά αυτό δεν διδάσκεται πάρα πολύ στον κόσμο σήμερα, οπότε είναι ένα πείραμα να δούμε τι μπορούμε να δείξουμε στο μάθημα. Θα δείξουμε πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με ασφάλεια, GPG για επικοινωνία με email και OTR για να επικοινωνείτε με chat, Tor για ανωνυμία, εκλογές και ψηφιακές ψηφοφορίες, e-voting, αυτά ακριβώς, και αποκεντρωμένα συστήματα γενικότερα και οι πολιτικές εφαρμογές τους. Ο σκοπός αυτού είναι να μπορέσετε να καταλάβετε αυτά που μάθατε στη θεωρία, τι πρακτικές εφαρμογές έχουν και να τις κάνετε κιόλας. Τώρα, η στόχη μας για αυτό το μάθημα είναι η εξής. Να καταλάβετε τις βασικές έννοιες της κρυπτογραφίας, δεν θα υπάρχει πολύ εμβάθυνση γιατί είναι εισαγωγικό μάθημα γενικά. Σημαντικό είναι να μπορείτε να δείτε ένα κρυπτογραφικό σύστημα και να επιχειρηματολογήσετε για την ασφάλειά του, να πείτε ότι αυτό δεν είναι ασφαλές διότι έχει αυτά τα προβλήματα ή είναι μάλλον ασφαλές γιατί ορίστε μια απόδειξη ασφάλειας ή έχουμε διέστηση ότι μάλλον είναι ασφαλές. Κάτι τέτοιο θα θέλαμε να μπορείτε να το κάνετε και θα θέλαμε να μπορείτε να κάνετε και θεωρητική ανάλυση σε ένα σύστημα, δηλαδή να μπορείτε να κάνετε κάποια αναγωγή, ας πούμε, από τη θεωρία πολυπλοκότητας για ένα κρυπτογραφικό σύστημα όσο αφορά την ασφάλειά του. Και μετά, όσο αφορά την υλοποίηση, θα θέλαμε όσα βλέπετε στη θεωρία να μπορείτε να τα γράψετε και σε κώδικα. Μπορεί αυτός ο κώδικας να μην είναι έτοιμος να βγει στην παραγωγή, αλλά τουλάχιστον να ξέρετε να τα υλοποιήσετε σε βασικό επίπεδο. Οπότε αυτό το ρόλο έχει ο συνδυασμός των θεωρητικών και των πρακτικών ασκήσεων και των αντίστοιχων κομμάτων του μαθήματος. Η ομάδα μας στο CoreLab έχει αρκετά ανοιχτά προβλήματα και η ομάδα της Διαρνέτ επίσης. Πολλά είναι πρακτικά, πολλά είναι θεωρητικά. Ψάχνουμε γενικά για ανθρώπους που ενδιαφέρονται να κάνουν έρευνα και για διπλωματικές και για πρακτική άσκηση. Αν σας ενδιαφέρει το μάθημα μετά το τέλος του μαθήματος, μπορείτε να μας πείτε ότι με ενδιαφέρει το τάδε κομμάτι και θέλω να κάνω έρευνα αυτό. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα. Εδώ έχω γράψει 4 ας πούμε, πράγματα. Ας πούμε, το βυζαντινό πρόβλημα απασχολεί τον κύριο Παουτζή. Ενοποίηση αποκεντρωμένων συστημάτων, παράδειγμα Tor και Namecoin, απασχολούν αρκετά εμένα, αν θέλετε να κάνετε κάποια διπλωματική μαζί μας. Σπάσιμο κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων, ας πούμε, side channel, ο Δημήτρης πρόσφατα έκανε διπλωματική μαζί μου σε ένα τέτοιο θέμα. Και υλοποίηση αμυνών επίσης ή και το product security σε πραγματικά συστήματα κάνει ο Γιώργος και στο GRNET ίσως μπορείτε να κάνετε την πρακτική σας άσκηση. Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να μας μιλήσετε σχετικά με αυτά. Αυτά γενικά είχαμε να πούμε για οργανωτικά. Οπότε είμαστε έτοιμοι γενικά να ξεκινήσουμε το πρώτο μάθημα, εκτός αν υπάρχουν απορίες σε οργανωτικά θέματα για το πώς βλέπει το μάθημα.
Ωραία. Σήμερα θα δούμε κάποια βασικά πράγματα στην κρυπτογραφία, κάποιους ορισμούς κυρίως. Θα δείξουμε τι είναι η κρυπτογραφία. Θα προσπαθήσω να σας δώσω κάποια κίνητρα για να πάρετε το μάθημα, να το παρακολουθήσετε. Να σας εξηγήσω γιατί θεωρώ εγώ ότι είναι ενδιαφέρον να ασχοληθείτε με αυτό. Οπότε είναι αρκετά έτσι motivation το μάθημα σήμερα. Και θα σας δείξω και κάποια ιστορία της κρυπτογραφίας με παραδοσιακά συστήματα που έχουν πλέον σπάσει. Και θα δούμε και πώς έχουν σπάσει αυτά τα συστήματα. Οπότε θα δείτε και κάποιες βασικές μεθόδους κρυπτανάλυσης, οι οποίες όμως δεν έχουν πάρα πολύ αξία καθεαυτές στα σύγχρονα συστήματα. Βέβαια, αξιοποιώντας και εξελίσσοντάς τις, τα σύγχρονα συστήματα ίσως έχουν κάποιες ιδιότητες που μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Οπότε είναι αρκετά εκπαιδευτικό να τα δείτε αυτά. Κάποια πράγματα που θα δούμε είναι κωδικοποιήσεις, συστήματα κωδικοποιήσεων, Base 64 ας πούμε και Base 58, το κρυπτοσύστημα K4 που είναι ένα ιστορικό σύστημα και άλλα έτσι ιστορικά συστήματα και το Vision Air που είναι ένα παλιό σύστημα το οποίο και αυτό έχει σπάσει, θα το δούμε σήμερα πώς δουλεύει και πώς κρυπταναλύεται και θα δούμε και τη συνάρτηση XOR που είναι βασική και θα τη χρησιμοποιήσουμε σε όλα τα επόμενα μαθήματα. Τώρα, σχετικά με την κρυπτογραφία, θέλει κάποιος να πει μια ιδέα για το τι θεωρεί ότι είναι η κρυπτογραφία. Η κρυπτογραφία είναι η επιστήμη που ασχολείται για την ασφαλή μεταβίβαση πληροφοριών ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα μέρη, με σκοπό να, ακόμα και αν υποκλαπεί ένα μήνυμα, να μην μπορεί να δώσει κάποιες πληροφορίες σε άτομο το οποίο δεν πρέπει να τις έχει. Ωραία, σωστό φαίνεται αυτό. Με τι άλλο ασχολείται η κρυπτογραφία, τι ιδέες έχετε σχετικά με το τι κάνουμε στην κρυπτογραφία? Δημιουργεί γενικά ένα αριθμό για να προωθούν προβλήματα εμπιστοσύνης. Ναι, εμπιστοσύνη, πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, και η εμπιστοσύνη είναι κάτι παραπάνω από το κρύβο απλά ένα μήνυμα. Σωστό. Άλλες ιδέες για το τι κάνει η κρυπτογραφία? Σωστά, επωνυμία και ανωνυμία είναι δύο έννοιες που μας ενδιαφέρουν στην κρυπτογραφία και μερικές φορές η μία είναι επιθυμητή, μερικές φορές είναι η άλλη. Ωραία. Εδώ έχω γράψει και αυτά, κάποια πράγματα, πάνω κάτω αυτά που είπατε. Και όλα αυτά υλοποιούνται μέσω πρωτοκόλλου που σχεδιάζουμε, έτσι. Ωραία. Τώρα γιατί να ασχοληθείτε με την κρυπτογραφία, θεωρώ ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον. Καταρχάς, αν σας ενδιαφέρει η θεωρία, έχει αρκετά μαθηματικά και θα το δείτε και σήμερα μέσα στο εξάμηνο. Δηλαδή, αξιοποιεί θεωρία αριθμών, θεωρία ομάδων, αλγεβρικές καμπύλες, τα οποία είναι πολύ όμορφα πράγματα. Και τυπικά αυτά τα πράγματα δεν είχαν εφαρμογές. Δηλαδή, ας πούμε, η θεωρία αριθμών πριν το 1900 δεν είχε καμία εφαρμογή, ήταν όλο θεωρία. Οπότε είναι αρκετά ωραία που βλέπουμε τέτοιους τομείς των μαθηματικών που ανέκαθεν έλεγαν «Α, αυτά δεν έχουν εφαρμογές», να βρίσκουν εφαρμογές. Αυτό είναι αρκετά συγκινητικό. Μετά, όσον αφορά το πρακτικό ενδιαφέρον, σιγά σιγά η κρυπτογραφία αρχίζει και πατάει σε τομείς άλλους. Δηλαδή γίνεται interdisciplinary. Ας πούμε, σχετίζεται με την νομική επιστήμη. Γιατί έχουμε ψηφιακές υπογραφές και οι ψηφιακές υπογραφές θεσπίζουν συμβόλαια. Οπότε η νομική επιστήμη αρχίζει και ασχολείται με αυτό το πράγμα. Μετά έχει να κάνει με την πολιτική επιστήμη. Γιατί έχουμε ψηφιακές ψηφοφορίες. Έχουμε εναλλακτικούς τρόπους να κάνουμε νομοθεσία μέσω της κρυπτογραφίας. Οπότε η νομική επιστήμη και η πολιτική επιστήμη ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Και τέλος, τα οικονομικά επίσης ασχολούνται, γιατί πλέον μπορούμε να έχουμε ψηφιακό χρήμα το οποίο να διασφαλίζεται με την κρυπτογραφία, όπως το Bitcoin για παράδειγμα. Οπότε και η οικονομική επιστήμη αναλύει τέτοια συστήματα. Για παράδειγμα, ρωτάει πράγματα όπως πώς δουλεύει ο πληθωρισμός σε τέτοια συστήματα. Τα οποία απαντούνται τεχνικά, αλλά το οικονομικό ερώτημα παραμένει αν είναι επιθυμητό ή όχι. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσετε ας πούμε, πληροφορική και να την ενώσετε με άλλους τομείς, είναι ένας καλός χώρος. Τώρα θα σας δείξω κάποια παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών έτσι για να σας δώσω κίνητρο να μείνετε στο μάθημα. Εδώ πέρα είναι μια εφαρμογή της κρυπτογραφίας που μάλλον βλέπετε πάρα πολύ συχνά. Όταν μπαίνετε σε ένα website και λέει HTTPS και είναι πράσινο, αυτό σημαίνει ότι εδώ γίνεται χρήση κρυπτογραφίας. Κρυπτογραφούνται τα δεδομένα σας. Μέσα στο μάθημα θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, ποια είναι τα μαθηματικά πίσω από αυτό το πράγμα, τι ακριβώς συμβαίνει στα μηνύματα που ανταλλάσσονται, τι γίνεται στο site. Ποια ακριβώς κομμάτια κρυπτογραφούνται, τι είναι ασφαλές και τι δεν είναι ασφαλές.
θα το δείτε αυτό μέσα στο μάθημα. Άλλα πράγματα. Α, αυτό θα το δείξουμε στην πράξη. Δηλαδή, θα ανοίξουμε ένα browser και θα σα το δείξουμε τι γίνεται. Άλλο πράγμα. Εδώ έχω στείλει ένα κρυπτογραφημένο email. Εδώ είναι το τι βλέπει η Google όταν εγώ, μάλλον μου έχει στείλει ένα φίλο μου. Μου λέει, σου έχω φτιάξει ένα λογαριασμό, σου έχω φτιάξει ένα account και μου στέλνει ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα. Αυτό μάλλον περιέχει ένα username και ένα password. Γιατί δεν θέλει να υπάρχει διαθέσιμο στην Google που κάνει τη μεταβίβαση του μηνύματος. Είναι προσωπικά για μένα. Θα σας δείξω πώς να το κάνετε αυτό το πράγμα. Και μέσα στο μάθημα θα σας δείξουμε και τα μαθηματικά, τι συμβαίνει εδώ πέρα, τι είναι αυτά εδώ τα κείμενα που βλέπετε. Άλλο πράγμα, chat. Εδώ μιλάω με τον συνάδελφο μου τον Πέτρο. Ανταλλάσσουμε και κρυπτογραφημένα μηνύματα στο chat. Φυσικά δεν τα γράφουμε μόνοι μας, χρησιμοποιούμε κάποιο πρόγραμμα γι' αυτό. Και αυτό είναι αυτό που βλέπει η Google ή το Facebook να περνάει από το δίκτυό τους. Γιατί δεν θέλουμε η Google ή το Facebook να διαβάζουν αυτά που λένε μεταξύ μας. Θα σας δείξω πώς θα το κάνετε και αυτό και θα δείτε και κατά τη διάρκεια του μαθήματος και τα μαθηματικά πίσω από αυτό. Εδώ είναι ένα ηλεκτρονικό συμβόλαιο με μια ηλεκτρονική υπογραφή από μένα, που εδώ έχει κάποιους όρους πιο πάνω και εδώ υπάρχει μια ψηφιακή υπογραφή που κάποιος μπορεί να επιβεβαιώσει ότι πραγματικά εγώ έγραψα αυτά τα πράγματα. Και μπορεί να το στηρίξει και νομικά ενδεχομένως, και αν θέλει να πάει στο δικαστήριο και να πει υπάρχει το συμβόλαιο, να έχει ψηφιακή υπογραφή. Θα δούμε πώς μπορούμε να βάζουμε τέτοιες ψηφιακές υπογραφές. Εδώ ηλεκτρονικό χρήμα, bitcoin, το πορτοφόλι μου, κάποιες ανταλλαγές χρημάτων, εδώ ας πούμε πλήρωσε το Airbnb μου. Γιατί μπορώ να το κάνω αυτό, πώς ακριβώς συμβαίνει, πώς διασφαλίζονται τέτοιου είδους πράγματα και πληρωμές. Θα τα δούμε και αυτά και θα χρησιμοποιήσουμε και bitcoin κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Θα χρησιμοποιήσετε όλοι bitcoin και θα κάνετε μεταξύ σας πληρωμές. Τώρα, οι πρωταγωνιστές μας, ας έρθουν. Λοιπόν, έχουμε την Άλυση και τον Μπομπ, οι οποίοι θα είναι οι πρωταγωνιστές μας φέτος και με βάση αυτούς τους χαρακτήρες θα μοντελοποιούμε τα παιχνίδια μας και θα εξηγούμε ποιος θέλει να κάνει τι και τι θέλει να πετύχει κατά περίπτωση. Πρέπει να δείτε ποιο εδώ για να θέλεις. Λοιπόν, αυτοί είναι οι καλοί μας παίκτες και υπάρχει και η που είναι η κακιά της υπόθεσης. Οπότε μέσω αυτών των χαρακτήρων θα εξηγούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, στην κρυπτογραφία περιγράφουμε πρωτόκολλα επικοινωνίας. Παραδείγματα επικοινωνίας. Η άλλη θέλει να καταθέσει κάποια χρήματα στην τράπεζά της και θέλει να κάνει e-banking. Αυτό σημαίνει πρέπει να κάνει κάποιο είδους επικοινωνία. Ή θέλει να κρυπτογραφήσει το σκληρό της δίσκο. Και αυτό είναι επικοινωνία. Με τον ίδιο της τον εαυτό στο μέλλον. Οπότε τέτοιου είδους πράγματα είναι αυτά με τα οποία ασχολείται η κρυπτογραφία. Όταν έχουμε το δίκτυο, τυπικά η Alice θέλει να έχει κάποιο μήνυμα. Έχει κάποιο μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει στο Bob. Το πιο εύκολο μπορεί να κάνει είναι να το στείλει κατευθείαν στο δίκτυο. Μπορεί να το δώσει αν θέλει. Αλλά συχνά αυτό δεν γίνεται έτσι. Γίνεται κάπως έτσι. Οπότε δεν γίνεται άμεσα η συνάντηση. Αλλά περνάει από κάποιους υπολογιστές το μήνυμα. Λοιπόν, για να μιλήσουμε για κρυπτογραφία πρέπει να κάνουμε κάτι που λέγεται threat modeling. Δηλαδή, να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί όταν κάνουμε την κρυπτογραφία. Ποιος είναι ο εχθρός μας, τι δυνατότητες έχει. Για παράδειγμα, έχει πρόσβαση σε υπολογιστές. Τι είδους υπολογιστές. Είναι παράδειγμα κλαδικοί υπολογιστές. Τι υπολογιστική δύναμη έχει. Όταν ανταλλάσσουν οι δύο πρωταγωνιστές μηνύματα στο δίκτυο, ο εχθρός έχει πρόσβαση στο δίκτυό τους, είναι ας πούμε ο ISP, είναι το κράτος το οποίο έχει πρόσβαση σε όλο το δίκτυο των υπολογιστών της χώρας. Ανάλογα με τι απαντήσεις δίνουμε σε αυτά τα ερωτήματα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σχεδιάσουμε ενδεχομένως διαφορετικά κρυπτογραφικά συστήματα. Γι' αυτό η μοντελοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική, να καταλαβαίνουμε δηλαδή για ποιο λόγο σχεδιάζουμε τα συστήματά μας και τι θέλουμε να πετύχουμε, τι είδους άμυνες θέλουμε να έχουμε. Ωραία. Τώρα εδώ είναι κάποιες ιδιότητες της κρυπτογραφίας που κάποιες φορές είναι επιθυμητές και κάποιες φορές δεν είναι. Ιδιωτικότητα, κεραιότητα, πιστοποίηση, deniability, ανωνυμία και forward secrecy. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνουν αυτές τις ιδιότητες. Δεν θα εξηγήσουμε ιδιαίτερα πρωτόκολλα σήμερα τα οποία τις πετυχαίνουν, αλλά είναι σημαντικό να ξέρετε τι είναι αυτές, ώστε στα επόμενα μαθήματα να καταλαβαίνετε πότε επιτυγχάνετε ή δεν επιτυγχάνετε κάποια τέτοια ιδιότητα. Ωραία. Αρχικά ιδιωτικότητα. Η ιδιωτικότητα τι σημαίνει, ότι αν υπάρχει κάποιος κακός στη μέση και ανταλλαχθεί κάποιο μήνυμα, τότε εγώ που είμαι ο κακός στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα μπορέσω να το διαβάσω.
Άρα, αν πάρεις το μήνυμα, το κρυπτογραφήσεις. Το σκοπός είναι η Eve που βρίσκεται στη μέση να μην καταλαβαίνει τι περνάει από το δίπλα. Αυτό είναι η ιδιωτικότητα. Άρα, αν σκεφτείτε ότι εγώ είμαι το δίκτυο, είμαι για παράδειγμα η Fortnite ή ο Tenet και παίρνω τα μηνύματα και τα στέλνω, θα ήθελα να μην μπορώ να τα διαβάσω. Θα ήθελα μάλλον οι Alice και εγώ να μην μπορώ να διαβάσω τα μηνύματά τους. Αυτό είναι ο σκοπός. Οπότε τώρα η Alice αυτό που κάνει είναι, κλείνει ένα κουτί βασικά, αλλά έχει βάλει μέσα το μήνυμά της και το έχει κρυπτογραφήσει. Αν το δώσει σε μένα, εγώ δεν μπορώ να το ανοίξω και μπορώ να το παραδώσω στον Bob, ο οποίος έχει το δικό του κλειδί. Δεν το έχει ακόμα γιατί δεν έχουμε δει την σημαντική κρυπτογραφία. Αλλά το confidentiality έχει επιτευχθεί τουλάχιστον. Λοιπόν, η παραβίαση ιδιωτικότητας θα ήταν εγώ που ήμουν στη μέση να μπορέσω να δω ποιο είναι αυτό το μήνυμα, το M. Η ακεραιότητα τι σημαίνει. Η ακεραιότητα σημαίνει το εξής. Αν η Alice γράψει ένα μήνυμα το οποίο λέει πάνω M, εγώ να δώσω στον Bob κάποιο άλλο μήνυμα και αυτός να πιστέψει ότι αυτό είναι το σωστό. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Alice στέλνει M, εγώ το αλλάζω σε Z και ο Bob βλέπει Z. Οπότε αυτό είναι η παραβίαση ακεραιότητας. Τέτοιου είδους προβλήματα θα τα ξεπεράσουμε με την κρυπτογραφία. Πιστοποίηση αφορά όχι μόνο το μήνυμα να μείνει ακέραιο, αλλά να ξέρει και ποιος ακριβώς το έστειλε ο παραλήπτης. Δηλαδή να υπάρχει κάποιο είδους υπογραφή πάνω. Η κρυπτογραφία το περιχαίνει αυτό. Παράδειγμα, στο GPT που σας έδειξα στο email, μπορούμε να ξέρουμε ότι το εξής. Όταν εγώ θα λάβω ένα μήνυμα από τον Δημήτρη, μπορώ να ξέρω ότι αυτό μου το έστειλε πραγματικά ο Δημήτρης. Και παρόλο που χρησιμοποιώ Gmail, δεν έφτιαξε η Google ένα ψεύτικο μήνυμα το οποίο το έστειλε σε μένα, μου το εμφάνισε στο Gmail και έγραψε «Α, είναι από τον Δημήτρη, πίστεψέ το». Για οποιοδήποτε λόγο. Επειδή, ας πούμε, δέχτηκε ένα ένταλμα να το κάνει αυτό εναντίον μου. Ξέρω ότι πραγματικά ο Δημήτρης το έγραψε. Ή κάποιος ανάγκασε τον Δημήτρη να το γράψει, αλλά όχι κάποιον άλλο. Οπότε αυτή είναι η πιστοποίηση. Τώρα το undeniability είναι το εξής, ότι όταν θα γίνει ένα ηλεκτρονικό συμβόλαιο θέλουμε να μπορούν όσοι έχουν υπογράψει να δείξουν τις υπογραφές των άλλων σε τρίτους. Δηλαδή, στο δικαστήριο αργότερα να πούνε ότι κοίτα να δεις, αυτός έχει κάνει την υπογραφή εδώ πέρα, οπότε είναι νομικά υπεύθυνος. Αυτό είναι το undeniability. Υπάρχουν και άλλοι όροι με αυτό. Μ' αρέσει να το λέω undeniability γιατί υπάρχει και το αντίθετο, που είναι το deniability, το οποίο είναι επίσης χρήσιμο. Το deniability είναι χρήσιμο, σημαίνει ότι εγώ μπορώ να αρνηθώ ότι έγραψα κάτι, έστειλα κάποιο μήνυμα στο δίκτυο για παράδειγμα, απέναντι σε κάποιο τρίτο. Άρα, αν οι άλλες και εγώ μιλάνε και χρησιμοποιούν OTR, που είναι ένα σύστημα chat, μπορούν να πετύχουν confidentiality, άρα κανένας ενδιάμεσος να μην μπορεί να διαβάσει τι είναι αυτά που λένε, μπορούν να πετύχουν integrity, να ξέρουν ότι το μήνυμα δεν έχει αλλάξει στη διαδρομή του. Μπορούν να πετύχουν authentication, δηλαδή να ξέρουν ο ένας για τον άλλον ότι πραγματικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος έστειλε το μήνυμα. Και παρόλα αυτά μπορούν να πετύχουν και deniability, δηλαδή αν αργότερα έρθει η αστυνομία και πει: «Ξέρεις τι, εσύ έστειλες αυτό το μήνυμα, το οποίο είναι παράνομο και εμείς για κάποιο λόγο καταφέραμε να το βρούμε», μπορούν να πούνε ότι όχι, εγώ δεν το έστειλα και πραγματικά μπορούν να είναι σίγουροι ότι δεν θα υπάρχουν αποδείξεις εναντίον τους. Και αυτό το περιχαίνει η κρυπτογραφία με το deniability. Οπότε περιχαίνουν κάτι αρκετά μαγικό. Με τα μαθηματικά της κρυπτογραφίας που είναι ταυτόχρονα deniability και πιστοποίηση. Άρα μεταξύ τους ξέρουν ότι ο ένας είναι ο άλλος, αλλά κανένας άλλος δεν μπορεί να ξέρει ότι είναι ο ένας ή ο άλλος. Και τέλος η ανωνυμία πετυχαίνει να κρύψουμε τελείως την πηγή των προορισμών ενός μηνύματος, δηλαδή να μην φαίνεται καν από πού προήλθε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα, ούτε καν ενδεχομένως την. Την γεωγραφική περιοχή από την οποία στάλθηκε ή τον υπολογιστή από τον οποίο στάλθηκε, το οποίο για παράδειγμα θα το κάνουμε μέσω του τώρα. Τώρα το forward secrecy είναι η τελευταία ιδιότητα που θέλω να σας δείξω σήμερα. Το forward secrecy είναι το εξής, ότι αν κάποια στιγμή υποκλαπούν τα μυστικά κλειδιά που χρησιμοποιούν, έχει δείξει το μυστικό σου κλειδί, άμα κλαπεί αυτό το κλειδί, δεν θα μπορέσει η αστυνομία παράδειγμα να το κλέψει ή κάποιο άλλο κακόβουλο. Να αποκρυπτογραφήσει οποιοδήποτε μήνυμα κρυπτογραφήθηκε στο παρελθόν, αλλά θα μπορέσει μόνο να αποκρυπτογραφήσει μελλοντικά μηνύματα. Και αυτό υπάρχουν τρόποι να το πετύχουμε. Παράδειγμα, μπορούμε να καταστρέψουμε κάποια κλειδιά αφότου χρησιμοποιηθούν. Αφότου φροντίσουμε βέβαια να μην ανταλλαχθούν στο δίκτυο το οποίο υποκλέπτει κάποιο κακόβουλο. Αυτό θα δούμε επίσης πώς δουλεύει στις πρακτικές εφαρμογές. Οπότε,
όλες αυτές τις ιδιότητες μπορούμε να τις πετύχουμε με διαφορετικά συστήματα και στο μάθημα θα δούμε πώς. Θα δούμε τα μαθηματικά πίσω από αυτό και θα δούμε διαφορετικά συστήματα που συνδυάζουν διαφορετικές ιδιότητες σαν αυτές. Κάποια παραδείγματα εδώ πέρα. Στο chat σας είπα ότι ο ISP για παράδειγμα δεν μπορεί να διαβάσει τα μηνύματά τους, παρόλο που πραγματικά είναι αυτός ο οποίος μεταφέρει κάθε byte το οποίο περνάει από το δίκτυο. Ή το Facebook για παράδειγμα, αν χρησιμοποιούν κάποιο πρωτόκολλο πάνω από το Facebook, όπως το OTR, δεν μπορεί να στείλει ψεύτικα μηνύματα από τον ένα στον άλλον, που υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσε να το κάνει έτσι. Θα μπορούσε κάποιος από το Facebook, αν λάβει ένα έδαλμα, να πει θα στείλει αυτό το ψεύτικο μήνυμα. Στο deniability για τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, για παράδειγμα, αν η δίωξη τους κυνηγήσει, μπορούν να πούνε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις. Και η ανωνυμία είναι ότι μπορεί και μεταξύ τους να μην γνωρίζουν ο ένας τη φυσική τοποθεσία του άλλου ή τη φυσική ταυτότητα του άλλου, αλλά μόνο ψευδόνυμα. Για το forward secrecy μιλήσαμε. Ναι, και το ότι chat πάνω στο Facebook μπορεί να πετύχει όλες αυτές τις ιδιότητες. Δηλαδή, το confidentiality, το integrity, το authentication πετυχαίνουν μέσω OTR και το deniability πετυχαίνουν μέσω OTR. Το anonymity μπορούμε να το πετύχουμε αν τρέξουμε το OTR πάνω από το OR. Όλα αυτά τα πρωτόκολλα που σας λέω, τα οποία μάλλον δεν τα έχετε ξανακούσει προς το παρόν, θα τα δούμε στην πορεία. Θέλω να ρωτήσω τώρα, ποιοι έχουν ξανακούσει για αυτά τα πρωτόκολλα, δηλαδή ποιοι εδώ έχουν ακούσει για το GPG καταρχάς. Ωραία. Ποιοι έχουν ακούσει για το OTR, για χρήση για chat, το αριθμό chat. Ωραία. Ποιοι έχουν ακούσει για το TOR. Πολύ ωραία. Ωραία. Αυτά είχα να πω για την πρώτη ώρα. Έχει έρθει ο κύριος Ζάπος που μάλλον θέλει να σας χαιρετήσει, να πει ένα γεια. Πριν κάνουμε το διάλειμμα για την πρώτη ώρα. Ναι, Παναγιά σας. Δεν είναι ευχάριστος ο λόγος που δεν ήμουν από την αρχή, να σε μια κυρία του συναδελφού που πες πέρα. Δεν ξέρω αν τα ακούσα, θα ήθελα και ένα συναδελφό μου την κυρία εκεί. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Ανοίγει η μπάρα, η σειρά μας. Πολύ διάλειμμα. Ωραία. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα 9 λεπτά, 10 λεπτά και θα επανέλθουμε για να δούμε κάποια πρακτικά συστήματα συμμετρικής κρυπτογραφίας. Ωραία, συνεχίσουμε με κάποιους όρους και ορολογίες. Αν θέλετε μπορείτε να ξανάρθετε για αυτό σας θέλετε. Έχουμε ήδη Νίδμπερ πλέον, πού είναι η Α, έλα. Λοιπόν, έχουμε τους εξής όρους. Θα τους χρησιμοποιώ για μεταβλητές. Το μη, το σι. Αυτά τα δύο σημαίνει το μη plaintext και το σι ciphertext. Επειδή θα δούμε κάποια πρώτα κρυπτογραφικά συστήματα, αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε. Το μη τι είναι, είναι το ακρυπτογράφητο μήνυμα το οποίο θέλει να κλέψει η Eve και είναι αυτό το οποίο γράφει άλλε και θέλει να το στείλει στον Bob για να το διαβάσει. Το C είναι το κρυπτογραφημένο μήνυμα, άρα κάτι το οποίο αν το δει από μόνο του η Eve δεν μπορεί να καταλάβει το αρχικό μήνυμα. Ωραία. Έχουμε δύο συναρτήσεις, την E και την D. Η E σημαίνει encrypt και η D σημαίνει decrypt και αυτές θα τις χρησιμοποιήσουμε για να μετατρέψουμε από το M στο C και από το C στο M. Αυτή είναι η πρώτη μας εξίσωση ορθότητας, που είναι η γενική εξίσωση ορθότητας στα κρυπτογραφικά συστήματα. Και τι λέει, ότι αρχικά παίρνω το μήνυμά μου και το κρυπτογραφώ. Όταν θα το κρυπτογραφήσω, το μη θα γίνει C. Όταν θα πάρω το C και το αποκρυπτογραφήσω, θα πάρω πίσω το μη. Οπότε η εξίσωση λέει ότι αν αποκρυπτογραφήσω κάτι το οποίο κρυπτογράφησα, θα πάρω το αρχικό μήνυμα. Αυτό είναι η ιδιότητα που λέγεται ορθότητα στα κρυπτογραφικά συστήματα και τι θέλουμε για να δουλεύει το σύστημα. Αυτό δεν σημαίνει δηλαδή ότι είναι ασφαλές, αλλά ότι απλώς μεταφέρει το μήνυμα. Δηλαδή. Και εδώ το βλέπουμε και σχηματικά. Ένα μυστικό μήνυμα. Και το κρυπτογραφημένο μήνυμα μοιάζει κάπως έτσι. Οπότε βλέπουμε το μη και το σι. Και τη συναρτήση E και D. Ωραία, τώρα υπάρχουν δύο όροι, η κρυπτογραφία και η στεγανογραφία, που
που θα θέλαμε να τους ξεχωρίσουμε λιγάκι. Η κρυπτογραφία είναι αυτό για το οποίο μιλήσαμε. Ασχολείται με το να κρύψει ένα μήνυμα με τρόπους οι οποίοι εγγυώνται ασφάλεια. Δηλαδή, θα θέλαμε να μπορούμε να κάνουμε αποδείξεις σχετικά με αυτούς ότι πραγματικά το μήνυμα είναι ασφαλές, είναι κρυφό. Η στεγανογραφία ασχολείται με ένα άλλο πράγμα, το να κρύψει καν την ύπαρξη του μηνύματος. Έχω μια ερώτηση. Τι συστήματα στεγανογραφίας μπορείτε να σκεφτείτε? Έχετε κάποιες ιδέες για το πώς δηλαδή θα μπορούσαμε να κρύψουμε ένα μήνυμα το ότι υπάρχει καν όταν μεταφέρεται αυτό το μήνυμα? Μπορεί βέβαια να μην μεταφέρεται απαραίτητα στο δίκτυο. Μέσα σε φωτογραφία. Μέσα σε μια φωτογραφία, πώς δηλαδή? Αραιά, ξέρω εγώ, να κρύβεις κομμάτια-κομμάτια. Όπου δεν φαίνονται στη φωτογραφία εν τέλει, αλλά σχηματίζουν ένα μήνυμα. Σωστό. Σωστό. Άλλες ιδέες, ναι. Υδατογράφημα. Ναι, σωστό. Άλλες ιδέες. Ναι. Να στέλνεις πολλά άχρηστα μηνύματα και κάπου εκεί μέσα να είναι και το. Σωστό γι' αυτό. Ναι. Να είναι το, σε ένα γράμμα το πρώτο γράμμα κάθε σειρά. Ναι. Το γράμμα κάθε λέξη. Ναι, έχω ένα άλλο μεγάλο μήνυμα, ας πούμε, και κάπου εκεί υπάρχει το πραγματικό. Υπήρχε και άλλη βάτηση. Άλλες ιδέες. Ναι. Να στέλνω λίγα byte κάθε λεπτό. Ναι. Άλλες ιδέες. Θα ήθελα να είχε και κουτσίδι με κεφάλι. Αυτό, ναι. Το μήνυμα, μεγάλο μήνυμα. Ξέρετε αυτό. Ναι, λέει ο συνάδελφος ότι ξύζανε το κεφάλι κάποιου, έγραφαν το μήνυμα και μετά φύτρανε το μαλλί του και πήγαινε και μετά το ξαναξύζε και διάβαζε το. Και αν δεν τους άρεσε το μήνυμα. Έχει κάποια άλλη βάση που είχε. Κατάλαβες. Αυτά. Ναι, ωραία. Αυτά δεν είναι η κρυπτογραφία με την οποία θα ασχοληθούμε. Δηλαδή δεν θα προσπαθήσουμε εμείς να κρύψουμε απλά την ύπαρξη ενός μηνύματος. Θα προσπαθήσουμε να την κρύψουμε με τρόπο, μάλλον θα γνωρίζει ο αντίπαλος για την ύπαρξη του μυστικού μηνύματος, αλλά δεν θα μπορεί να διαβάσει το πραγματικό μήνυμα. Και τώρα δύο άλλοι όροι, η κωδικοποίηση και η κρυπτογράφηση. Η κωδικοποίηση τι σημαίνει? Παίρνω ένα μήνυμα και το αλλάζω με τρόπο ο οποίος δεν κρύβει το αρχικό μήνυμα, απλά αλλάζει η μορφή του, έτσι ώστε να μπορέσω να το μεταφέρω, να το μεταδώσω, οτιδήποτε. Ενώ η κρυπτογραφία θέλει να το κρατήσει μυστικό. Η κρυπτογράφηση. Οπότε και εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Έχετε δει συστήματα κωδικοποίησης, έχετε δει μάλλον, και στη σχολή. Τι κωδικοποίησης έχετε δει, συστήματα κωδικοποίησης? Ναι. Το ASCII. Ναι, ωραία, ASCII. Ωραία, δεν έχω αριθμούς, ας πούμε. Ναι. UDF-8. Ωραία, άλλα συστήματα κωδικοποίησης. Ναι. Basic 64. Ωραία, ναι. Unicode, ναι, ναι. Morse. Ωραία, αυτά δεν κρύβουν την ύπαρξη του μηνύματος, ούτε το κάνουν αδύνατο να διαβαστεί, αλλά αλλάζουν τη μορφή του ώστε να μεταδοθεί, έτσι. Τα συστήματα κωδικοποίησης είναι χρήσιμα για την κρυπτογραφία, γιατί θα τα χρησιμοποιήσουμε σαν ενδιάμεσα για να κάνουμε πρακτικά κρυπτογραφία. Δηλαδή, μπορεί ένα μήνυμα πρώτα να το κωδικοποιήσουμε και μετά να το κρυπτογραφήσουμε. Ή μπορεί για να μεταδοθεί να πρέπει το κρυπτογραφημένο μήνυμα να κωδικοποιηθεί. Αυτά θα τα δούμε και στην πράξη. Ωραία. Συστήματα κωδικοποίησης. Λοιπόν, ακούστε και το Basic 64. Το Basic 64 είναι κάτι στο οποίο θέλω να σταθώ. Γιατί θα χρησιμοποιηθεί σε επόμενα συστήματα. Για παράδειγμα, το GPG χρησιμοποιεί Basic 64. Και θα ήθελα να το ξέρετε. Το Basic 64 τι κάνει? Ουσιαστικά έχουμε πει για την κωδικοποίηση ASCII με βάση το 256. Ξέρετε όλοι τι είναι το ASCII. Ωραία, στο ASCII κάθε χαρακτήρας αντικαθίσταται από ένα, ουσιαστικά αντιπροσωπεύεται από έναν αριθμό από το 0 στο 255. Άρα είναι ένας αριθμός που το πλήθος των ψηφίων του είναι το μέγεθος του κειμένου και κάθε ψηφίο είναι ένας αριθμός 0 έως 255. Άρα είναι ένας 256 ψήφιος, όχι 256 βάση αριθμός, έτσι. Ωραία, στο Base 64 αντί να έχουμε βάση το 256 έχουμε βάση το 64 που είναι αυτά. Έχω 26 γράμματα κεφαλαία, μικρά, ψηφία, συν και διά. Οπότε μπορώ από το ASCII που είναι βάση 256 να μεταφερθώ στο Base 64, αλλά κάνοντας μια αλλαγή βάσης, απλώς. Ωραία. Υπάρχει ένας τέτοιος πίνακας που μου λέει ότι αυτά είναι τα 63, από το 0 μέχρι το 63 η αντιστοιχεία. Οπότε παίρνω τον αριθμό με βάση 256, κάνω τη μετατροπή μου και προκύπτει κάποιος αριθμός ο οποίος είναι Base 64. Ας πούμε, μοιάζει κάπως έτσι. Δεν διαβάζει αυτό. Δηλαδή, αν πάρω ένα καθαρό κείμενο
σε ASCII και το κωδικοποιήσω με Base64, δεν μπορώ να το διαβάσω. Αυτό εδώ το συγκεκριμένο, ας πούμε, είναι ένα μήνυμα το οποίο κανονικά διαβάζεται στην αγγλική γλώσσα. Ωραία. Ναι. Το ίσον γιατί είναι εκεί πέρα. Το ίσον, είναι το ίσον χρησιμοποιείται. Το ίσον χρησιμοποιείται σε περίπτωση που περισσεύει κάτι για να δείξει ότι δεν ταιριάζει ακριβώς το μικρό. Ωραία. Το Base58 είναι κάτι άλλο που θέλω να σας δείξω τώρα. Το Base58 είναι παρόμοιο με το Base64, αλλά λείπουν κάποια ψηφία πια. Το 0, το κεφαλαίο O, το κεφαλαίο E και το μικρό L. Γιατί φαντάζεστε? Για να μπορεί να διαβάσει ένας άνθρωπος. Άρα μπορεί να τα δώσει στο τηλέφωνο, να διαβάσει την κωδικοποίηση και να έχει αυτούσιο το κείμενό σου. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε στο Bitcoin και αυτό είναι χρήσιμο. Σε αυτό υπάρχει μία άσκηση που θα έχετε να λύσετε τώρα, σύντομα. Θα σας πω για την πρώτη άσκηση. Κατανοητά αυτά, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να πω, είναι αρκετά εύκολα, έτσι. Υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με το Base64 και το Base58. Γιατί είναι εύκολο να διαβάσει άνθρωπος αυτό, ενώ τι διαφορά έχει με το προηγούμενο. Ότι δεν μπερδεύεσαι, δηλαδή αυτό μοιάζει με αυτό, και αν το διαβάσει, μπορεί να διαβάσει και δεν αντί για όλο, και μετά μπορεί να το αποκωδικοποιήσει. Δηλαδή, αν στο εμφανίσει ο υπολογιστής και το διαβάσει στο τηλέφωνο, και το ακούσει όλο το τηλέφωνο και το γράψει, θα πάρει το ίδιο. Ναι. Ναι, αφαίρονται και τα ίσον και κάθετο. Και το συν και κάθετο. Μένουν εντάξει τώρα, νομίζω είναι εντάξει. Ωραία. Εντάξει, άλλες ερωτήσεις σχετικά με αυτά. Αυτά τα προχωράω, έτσι δεν είναι κάτι. Ωραία, το XOR. Υπάρχει αυτό το απόφθεγμα που λέει ότι το μόνο που κάνουμε στην κρυπτογραφία είναι το XOR, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το οποίο έχει μια δόση αλήθειας, όπως θα δείτε και στο μάθημα. Αυτό είναι αυτό που κάνουμε και πράγματι τα πολλά από τα κρυπτογραφικά συστήματα, ένα μεγάλο μέρος τους στο τσιπάκι, ας πούμε, χρησιμοποιούν XOR αρκετά. Βέβαια δεν αρκεί, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αρκετό, γιατί το XOR είναι μια γραμμική συνάρτηση και η κρυπτογραφία μόνο με γραμμικότητα δεν μας κάνει, έχει προβλήματα όπως θα δούμε. Αλλά από μόνη τη XOR είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Ποιοι έχετε ξανακούσει για το XOR? Όχι όλοι, αλλά αρκετοί, οπότε ας το δούμε λιγάκι. Έχει την binary αυτή η μορφή, ότι είναι μια binary συνάρτηση στην πραγματικότητα. Ένας τελεστής παίρνει αριστερά-δεξιά ένα 0 ή 1 ή true-false και τι κάνει αυτές τις πράξεις. Άρα αν είναι ίδια δίνει 0 και αν είναι διαφορετικά δίνει 1. Οπότε είναι το ερώτημα αν τα δύο ορίσματά του είναι άνισα. Και μας απαντάει ναι αν είναι άνισα και όχι αν είναι ίσα. Καλά. Και το bitwise τι λέει, ότι αν έχω έναν integer, ο οποίος γράφεται στο δυτικό σύστημα με κάποιο τρόπο, μπορώ να το κάνω bitwise XOR με έναν άλλο. Πώς το κάνουμε αυτό? Γράφουμε και τους δύο στην binary μορφή τους, κάνουμε εδώ το XOR και ξαναγυρνάμε στο δεκαετό. Άρα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, πούμε, το 172 και το 99, αν γίνουν XOR μεταξύ τους, δίνουν 207. Και όμως βλέπετε εδώ πέρα στους τα διαφορετικά δίνουν άσο, τα ίδια δίνουν μηδενικό. Και επίσης έχει κάποιες ιδιότητες που είναι αυτές εδώ, τη μεταθετικότητα, προσυντεριστικότητα. Απορροφητικότητα λέει ότι αν κάνω XOR κάτι με τον εαυτό του, παίρνω το 0. Και υπάρχει το. Αυτό ισχύει και για αριθμούς, έτσι, όχι μόνο. Εδώ μιλάμε τώρα για αριθμούς, για bitwise. Και αν το κάνω το 0, παίρνω το αρχικό ή το προσδέντερο στοιχείο. Και αυτή η πολύ σημαντική ιδιότητα που προκύπτει αυτή παραπάνω, ότι αν πάρω ένα αρχικό πράγμα, το κάνω XOR με κάτι και μετά το ξανακάνω XOR με κάτι άλλο. Μάλλον με το ίδιο πράγμα με το οποίο το έκανα, παίρνω το αρχικό. Οπότε αυτό είναι ίσως κάποια βασική μορφή κρυπτογράφησης, η οποία δεν είναι πολύ καλή, αλλά κοιτάξτε τι μπορώ να κάνω. Άμα έχω ένα μυστικό κλειδί εδώ πέρα, μπορώ να κάνω κρυπτογράφηση έτσι και μετά να ξανακάνω το ίδιο πράγμα για να κάνω αποκρυπτογράφηση. Θα δούμε ότι αυτό δεν είναι καλή ιδέα, αλλά το βλέπετε όλοι ότι έχει μια τέτοια μορφή. Ότι κάνοντας ένα απλό XOR μπορώ να κρύψω κάτι. Μάλλον. Όχι πολύ καλά, αλλά γίνεται. Βλέπετε ίσως προβλήματα με το να έκανα απλό XOR για να κρύψω κάποιο μήνυμα. Βλέπω δύο μηνύματα. Άμα κλέψω δύο μηνύματα, για πες. Ναι,
short C, το άλλο θα είναι M2 short C, πάλι. Ναι. Νομίζω ότι κάπως βγαίνει, κάπως μπορεί να προκύψω. Οπότε λέει ότι θα βρω το C1 το οποίο είναι M1 short C και το C2 που είναι M2 short C. Και από αυτά εδώ ίσως μπορώ να αναπτύσσω αυτά εδώ. Μάλλον. Άσκηση ή κάποια στιγμή ίσως. Σκεφτείτε το. Ναι. Αν κάνω brute force για το ψι. Αν κάνω brute force για το ψι. Ναι, ίσως, αλλά το ψι άμα είναι αρκετά μεγάλο, ίσως να είναι οκ. Okay. Εσύ. Wow. Άμα κάνεις ξόρ το σένα και το σιδείο, έχουμε το ξόρ των δύο μηνυμάτων, οπότε ξέρουμε ποια είναι τα κοινά τους γράμματα, ψηφία, οτιδήποτε. Ωραία, σκεφτείτε το. Ωραία. Ναι. Τώρα, ναι. Υπάρχει ένας σπουδαίος Έλληνας ερευνητής που λέγεται Καρανάκης, ο οποίος έκανε για πρώτη φορά καριέρα και γράφοντας ένα paper που λέγεται το ξόρ λίμα. Όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει να το δει τι είναι αυτό και τέτοια. Το λίμα ξόρ. Καρανάκης. Ωραία. Ξεκινάμε τώρα με συμμετρική κρυπτογραφία. Θα δούμε τα πρώτα κρυπτογραφικά πραγματικά συστήματα. Ωραία. Έχουμε την Alice και τον Bob, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Και αρχικά κάνουμε το εξής. Συναντιούνται και ανταλλάσσουν ένα μυστικό. Δηλαδή το μήνυμα δεν υπάρχει ακόμα. Άστο το μήνυμα. Ωραία. Έχουν το ίδιο πράγμα και το ανταλλάσσουν σε φυσικό επίπεδο. Έτσι. Άρα εδώ υποθέτουμε ότι έχουν συναντηθεί, έχουν ανταλλάξει κάποια κλειδιά και μετά αυτά μπορούν να τα χρησιμοποιούν για να κάνουν την επικοινωνία. Ωραία. Το S είναι το κλειδί αυτό και αυτό πρέπει να μείνει κρυφό από κάποιον αντίπαλο. Ωραία, το S θα χρησιμοποιηθεί για να επικοινωνήσουν. Προς το παρόν δεν θα μας απασχολήσει πώς έκαναν την ανταλλαγή του S. Θα δούμε στη συνέχεια του μαθήματος τρόπους να ανταλλαχθεί το S και πολύ καλούς μάλιστα. Αλλά ας υποθέσουμε προς το παρόν ότι αυτό το έκαναν με ασφάλεια. Πρώτα θα σας δείξω λίγο την εξίσωση της συμμετρικής κρυπτογραφίας. Είναι παρόμοια με την εξίσωση ορθότητας που είδαμε. Απλώς η συνάρτηση κρυπτογράφησης παίρνει και κάποιο μυστικό για να κάνει την κρυπτογράφηση. Και από κρυπτογράφηση παίρνει το ίδιο μυστικό. Αυτά τα δύο είναι ίσα. Και δίνει το αρχικό μήνυμα. Βγάζει το νόημα αυτό. Ωραία. Οπότε η ορθότητα λέει ότι αν αποκρυπτογραφήσω κάτι με το ίδιο κλειδί με το οποίο κρυπτογραφήθηκε, θα πάρω το αρχικό μήνυμα. Αυτό είναι απαραίτητη ιδιότητα στα συστήματα τα συμμετρικά. Ωραία. Κρυπτοανάλυση. Λοιπόν, θέλετε πρώτα όμως να κάνετε μια ανταλλαγή με συμμετρική κρυπτογραφία να τη δούμε. Και να μιλήσω για εσύ, θα μεταδώσεις σε ποιον επιτεθώ. Εγώ θέλω να δώσω αυτό το μήνυμα. Το δεύτερο των γραφών, το παρελθόν. Σε απλά θα το πάρω στο τέλος. Εσύ στο ISP. Άμα θες μπορείς να επιτεθείς γενικά. Τώρα, δεν το σου. Δεν είχε και οπότε η κρυπτοανάλυση. Ναι, θέλω να σας πω τώρα για την κρυπτοανάλυση, όσο γίνεται η κρυπτογράφηση εδώ πέρα. Στην κρυπτοανάλυση, ο σκοπός της ΕΒΑΣ, της ΕΒ, είναι να πάρει το μήνυμα, το κρυπτογραφημένο, και να βρει τι υπάρχει μέσα, χωρίς όμως να έχει το κλειδί. Οπότε εδώ θα μπορούσε ίσως να κάνει κάποια πράγματα. Παράδειγμα, θα μπορούσε να σπάσει το λουκέτο, που θα ήταν να σπάσει την κρυπτογραφία. Θα μπορούσε ίσως να ανοίξει το κουτί από το πλάι ή από το πίσω, το οποίο θα ήταν ένα side channel attack, τα οποία θα τα δούμε και αυτά στην πορεία. Δηλαδή να μην επιτεθεί στην ίδια την κρυπτογραφία, αλλά σε κάτι που είναι πώς έχει γίνει η διαδικασία. Προς το παρόν δεν θα καταφέρει να το κάνει. Επίσης, στην κρυπτανάλυση ο σκοπός της θα ήταν αν μπορείς κάπως να μάθει το μυστικό κλειδί. Δηλαδή θα μπορούσε να κοιτάξει το λουκέτο και να φτιάξει ένα αντίγραφο του κλειδιού, ώστε να μπορεί όλα τα επόμενα μηνύματα να τα αποκρυπτογραφήσει. Τέτοιος είναι ο σκοπός. Τώρα κάποια πράγματα όμως για το τι γνωρίζει η Eve σχετικά με το τι έχουν κάνει. Η Eve γνωρίζει στην πραγματικότητα τα πάντα εκτός από το μυστικό κλειδί. Και αυτό πρέπει να το υποθέτουμε όταν σχεδιάζουμε ασφαλή κρυπτογραφικά συστήματα. Αυτό λέγεται αρχή του Kerckhoff. Οπότε τι λέει αυτή η αρχή. Βασικό πράγμα, ότι ο κακός, η Εύα, έχει πρόσβαση στον πηγαίο σας κώδικα. Ξέρει ακριβώς τι είναι ο κώδικας που τρέχει, που κάνει την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση. Ξέρει τη συνάρτηση E. Ξέρει τη συνάρτηση D, ξέρει ακριβώς τον αλγόριθμο. Αυτό που δεν ξέρει είναι το S, το μυστικό κλειδί.
Αυτό γιατί είναι σημαντικό. Γιατί αν στηριζόμασταν στο γεγονός ότι η Ιβ είχε, δεν γνώριζε τον αγόριθμο, και αυτό ήταν ο τρόπος που πετυχαίναμε μυστικότητα, σε περίπτωση που κάποια στιγμή μάθαινε τον αλγόριθμο, η μυστικότητά μας θα καταστρεφόταν. Όμως το να βρούμε έναν καινούριο αλγόριθμο είναι κάτι αρκετά δύσκολο. Αντίθετα, το να αλλάξουμε το κλειδί είναι εύκολο. Οπότε, αν έχουμε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί καλά με βάση αυτή την αρχή, τότε αυτό το σύστημα δουλεύει καλά ακόμα και αν κλέψει τον αλγόριθμο. Δηλαδή, ο Kerchhoff δεν λέει ότι πρέπει υποχρεωτικά το σύστημά σας να το δημοσιεύσετε, αν και εγώ θεωρώ ότι θα ήταν καλό. Ο Kerchhoff λέει ότι πρέπει να σχεδιάσει ένα σύστημα το οποίο να είναι ασφαλές ακόμα και αν είναι γνωστός ο κώδικας. Καλά. Ωραία, οπότε όταν θα χειρονατολογούμε για την ασφάλεια ενός συστήματος, αυτό θα είναι βασική υπόθεση που θα κάνουμε πάντα. Τώρα, τι άλλο είδους δυνάμεις μπορεί να έχει ο κακός? Μπορεί ενδεχομένως να διαθέτει το ciphertext. Αυτό το είδαμε τώρα στην ανταλλαγή που έγινε. Είχε στη διάθεσή της το ciphertext. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχει και άλλου είδους πρόσβαση. Π.χ. διαθέτει κάποια ζεύγη plaintext ciphertext. Αυτό λέγεται plaintext attack. Θα τα δείτε και στο επόμενο μάθημα με τον Παναγιώτη περισσότερο αυτά. Και πιο καλά μοντελοποιημένα, πιο αυστηρά. Τι άλλο θα μπορούσε να έχει? Chosen plaintext. Θα μπορούσε να διαλέξει κάποια μηνύματα και να πάρει τα κρυπτογραφημένα αντίστοιχα μηνύματα. Partially chosen plaintext. Θα μπορούσε να διαλέξει αυτή κάποιο μυστικό κείμενο δικό της, κάποιο δικό της κείμενο το οποίο να κρυπτογραφηθεί μαζί με ένα μυστικό και να πάρει το αποτέλεσμα. Θα δούμε περισσότερους ορισμούς για αυτά. Θέλω να πω σχετικά με αυτά ότι αυτά είναι, μπορεί να φαίνονται πολύ περίεργα ότι ο κακός μπορεί να κρυπτογραφήσει πράγματα, ας πούμε. Αλλά σε πραγματικά συστήματα, όπως θα δούμε, αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, ο κακός μπορεί, παράδειγμα, να έχει πρόσβαση σε λουκέτα. Να βάζει τέτοιους λουκέτα ό,τι θέλει. Και με βάση αυτά να μπορεί να αποκρυπτογραφήσει κάτι άλλο. Ωραία. Απορίες σχετικά με το Kerchhoff και αυτές τις υποθέσεις δύναμης υπάρχουν. Ναι. Πώς μπορεί να έχει δυνατότητα να αποκρυπτογραφεί κάποια κείμενα και όχι όλα? Αφού το αλγόριθμο το ξέρει και το μυστικό κλειδί μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Πώς μπορεί να... Ωραία. Παράδειγμα, μπορεί να ισχύει το εξής. Ότι για κάποιο λόγο χρησιμοποιούσαμε παλιότερα ένα κλειδί το οποίο ήταν λιγότερο ασφαλές και μπόρεσε να το μαντέψει. Στη συνέχεια αλλάξαμε κλειδιά και συνεχίζουμε την κρυπτογράφηση με κάποιο ασφαλέστερο κλειδί. Ή έχουμε το ίδιο κλειδί το οποίο χρησιμοποιούσαμε και παλιά και τώρα και ενδεχομένως να μην μπορέσει ποτέ να το αποκρυπτογραφήσει ο αντίπαλος, αλλά είχαμε ένα bug στον αλγόριθμο μας και κάποια στιγμή διέρευσαν πράγματα. Το διορθώσαμε τώρα. Με το ίδιο κλειδί μπορούμε να συνεχίσουμε ή όχι. Εξάρτητε. Κάποιες φορές ενδεχομένως ναι, κάποιες φορές όχι. Τα συστήματα που θα σχεδιάζουμε γενικά θα αμήνονται σε όλες αυτές τις επιθέσεις. Δηλαδή θα έχουμε μαθηματικά τα οποία θα δουλεύουν ακόμα και αν ο αντίπαλος έχει τέτοιου είδους δύναμη. Και μάλιστα θα μπορέσει να αποκρυπτογραφήσει κιόλα μερικά. Δηλαδή θα μπορεί ο αντίπαλος να διαλέξει κάποια μηνύματα τα οποία μπορεί να αποκρυπτογραφήσει, αλλά όχι αυτό που θέλει. Το οποίο πάλι ενδεχομένως να είναι εφικτό σε πρακτικά συστήματα και θα δούμε και κάποιες πρακτικές επιθέσεις και στο web και στο HTTPS που έχουν τέτοιες ιδιότητες και έχουν χρησιμοποιηθεί στην πράξη σε πραγματικές επιθέσεις σε πραγματικά συστήματα. Οπότε θα τα εξηγήσουμε καλύτερα. Ναι. Άρα που κρυπτογραφήσει κάτι. Ναι. Μπορούμε να το μάθουμε εμείς. Ή... Ποιος είσαι εσύ? Κάποιος. Όχι, καλός είμαι εγώ. Ο Bob, η Alice, η Eve. Η Alice, η Alice. Και θέλω ένα μήνυμα. Οι κακοί έχουν πλάκα, λέω. Κάνω, στέλνω κάτι και το αποκρυπτογραφεί. Θες να μιλήσεις με τα παιδιά, γιατί γι' αυτό έχουμε χαρακτήρες. Γιατί στέλνω εγώ κάτι, μια άλλη, στέλνω κάτι. Ναι. Και το αποκρυπτογραφεί. Εγώ το μαθαίνω κάπως, έχω ειδοποίηση από το σύστημα. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Αλλά τα συστήματά μας δεν ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εσύ δεν το μαθαίνεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Θέλω να πω, εσύ θα στείλεις μετά το πραγματικό μήνυμα που είναι αυτό που θέλεις να μείνει πραγματικά μυστικό. Ναι. Αυτό είναι αυτό που λέει η Λέση. Υπήρχε κάποια άλλη ερώτηση πίσω. Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι αυτά μπορεί να φαίνονται περίεργα, αλλά υπάρχουν πραγματικές επιθέσεις που έχουν γίνει και δεν πρέπει να τα παίρνουμε για τις μετρητής. Δηλαδή, όταν λέει να αποκρατογραφήσει κάτι, δεν χρειάζεται να μάθει ακριβώς το playtest. Μπορεί ας πούμε, να παρατηρήσει την αντίδραση του αντιπάλου μετά από κάποιο κρυπτογραφημένο μήνυμα. Και να διαρρεύσει έτσι την πληροφορία. Αυτά θα τα πούμε περισσότερο την Παρασκευή.
Ναι, συγκεκριμένα, ας πούμε, στο Parcel of Chosen Playtext έχουμε μια επίθεση που λέγεται Bridge, η οποία πραγματικά, ας πούμε, συμβαίνει αυτό στην πράξη στο web. Στο Chosen Playtext, στο Chosen Playtext Attack, όχι, και στο Chosen Cypher, στο Chosen Ciphertext, στο web, ας πούμε, υπάρχει η επίθεση Poodle, η οποία αποκαλύπτει ένα bit καθαρού κειμένου, δεδομένου του κρυπτοκειμένου που διαλέγει, ας πούμε, ο αντίπαλος. Τέτοιες επιθέσεις θα τις συζητήσουμε και στην πράξη όταν θα έχουμε δει κάποια κρυπτοσυστήματα για να δείτε ποιες είναι οι καταστάσεις που συμβαίνει αυτό. Ωραία. Τώρα συστήματα κρυπτογραφίας. Θα ήθελα να μου πείτε τι μπορείτε να σκεφτείτε για να κάνουμε κάποια κρυπτογράφηση. Είδαμε ενδεχομένως το XOR. Νομίζω οι περισσότεροι από εσάς ίσως στο δημοτικό να ανταλλάσσετε κάποια μηνύματα τα οποία να ήταν πιθανώς κρυπτογραφημένα με κάποιο τρόπο να τα κρύβετε από τους άλλους. Το έκανε κάποιος αυτό. Μόνο εγώ το έκανα. Δεν λέω. Να λες ότι το κάθε γράμμα τη στοιχεί σε κάποιο άλλο και να τα μετατρέψει, ας πούμε. Μπράβο, ωραία. Αυτό είναι η πρώτη βασική ιδέα στην κρυπτογράφηση. Κάθε γράμμα το αλλάζουμε σε κάτι άλλο ή το αλλάζουμε θέση ενδεχομένως. Να, ας πούμε, ένα σύστημα μετάφραση. Να αλλάξω τη σειρά των γραμμάτων που υπάρχουν στο κείμενό μου. Μπορώ, ας πούμε, να γράψω το μήνυμά μου ανάποδα. Ένας απλός τρόπος. Ναι. Θα το κάνουμε σε άλλη γλώσσα. Σε άλλη γλώσσα, ναι, θα μπορούσαμε. Πραγματικά αυτό χρησιμοποιήθηκε και σε κάποιο παγκόσμιο πόλεμο. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ναι. Αυτό πραγματικά χρησιμοποιήθηκε σε σύστημα κρυπτογράφησης. Τώρα για τη μετάθεση. Η μετάθεση είναι μάλλον ο πρώτος ιστορικός τρόπος, ας πούμε, κρυπτογράφησης. Κρυπτογράφηση με σκυτάλι χρησιμοποιούνταν στην αρχαία Σπάρτη. Και εδώ σας έχω μία σκυτάλι. Ας την περάσουμε από εδώ πέρα. Έχω γράψει ένα μήνυμα το οποίο μπορείτε να το διαβάσετε. Ξεκινάει από εδώ που ξεκινάει το χαρτί. Και αν το διαβάσετε οριζόντια, βγάζει νόημα. Είναι ένα μήνυμα στα αγγλικά. Οπότε μπορείτε να το περάσετε. Και η ιδέα είναι ότι μετά θα το ξετυλίξω και δεν θα βγάζει νόημα γιατί θα μπορείτε να δείτε μόνο αυτό. Έχω τραντεθεί να διαβάσω. Όχι, εντάξει, προπεράστε. Να σας πω κάτι. Πριν από 2-3 χρόνια έγινε στην Ελλάδα το μεγαλύτερο συνέδριο. Ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια κρυπτογραφίας που λεγόταν Eurocrypt. Και μοιράσανε σε όλους τους, ήταν καμιά 500 άτομα, μοιράσανε σε όλους αυτούς πολύ ωραίες έτσι σκυτάλες με κάποια μηνύματα πάνω και ένα τα αυτό κάτω. Εσύ είσαι ένα μικρός. Και τώρα είσαι μικρός. Ωραία, οπότε η ιδέα εδώ είναι ότι έχουμε συμμετρική κρυπτογραφία, γιατί οι άλλες και ο Μπόμπ έχουν συναντηθεί και έχουν ανταλλάξει δύο πανομοιότυπες σκυτάλες. Οπότε η κρυπτογράφηση γίνεται ως εξής. Αρχικά έχουμε τη συνάρτηση E, που παίρνει το μυστικό κείμενο και το S που είναι το κλειδί, δηλαδή η σκυτάλη. Και για να κρυπτογραφήσουμε, κάνουμε αυτό που έκανα εγώ. Δηλαδή, τυλίγουμε το χαρτί γύρω και γράφω το μήνυμα. Για την και μετά το ξετυλίγω και το στέλνω, που δεν βγάζει νόημα αυτό. Μετά, παίρνω το, για να το πάρει ο Bob, θα πάρει το χαρτί και τη σκυτάλη, θα το τυλίξει γύρω-γύρω και θα διαβάσει το μήνυμα. Η Eve, επειδή βλέπει μόνο το ενδιάμεσο χαρτί, δεν θα μπορέσει να καταλάβει τι συμβαίνει. Θα το κάνουμε μόλις περάσει το μπουκάλι, θα το κάνουμε εδώ πέρα και να πώς μοιάζει μια σκυτάλη, όπως και αυτή που έχω εκεί πέρα. Ωραία. Άλλη κρυπτογράφηση με μετάφραση. Μπορώ να γράψω το κείμενό μου σε κάποιες σπήλες. Να, ας πούμε, εδώ πέρα. Λέει εδώ, we are discovered 3 at once. Ωραία. Βλέπετε, έχουμε γράψει έτσι. Και έχω ένα κλειδί που είναι η αρρύθμιση των στυλών. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και όταν θέλω να γράψω το κείμενό μου, παίρνω την πρώτη στήλη αυτή εδώ και διαβάζω όμως κάθετα αυτή τη φορά. Οπότε έχω αυτό. Οπότε έχω τη δεύτερη στήλη, να η τρίτη στήλη, να και έχω αυτό το κείμενο που αν δεν γνωρίζω τη σειρά των στήλων ή πόσο μεγάλος είναι ο πίνακάς μου, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει εκεί πέρα. Μάλιστα, αν ζήσω και τα κενά εδώ πέρα, ίσως να είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί έχω μόνο το συνολικό μήκος, οπότε ξέρω ότι ίσως είναι διαιρέτης. Αλλά όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχω συνθήκια επιπλέον γράμματα για να το κρύψουν και αυτό. Αυτός επίσης κλασικός τρόπος, και αν δείτε κανένα κρυπτογραφικό quiz στο ίντερνετ, ας πούμε και τέτοια, τέτοιοι τρόποι υπάρχουν πολλές φορές. Ωραία. Τώρα, εκτός από τη μετάθεση που ήταν το πρώτο συστατικό στοιχείο, έχουμε και την αντικατάσταση που ανέφερε και ο συνάδελφος σαν ένα από τους πρώτους τρόπους κρυπτογράφησης. Στην αντικατάσταση, ουσιαστικά αντικαθιστώ κάθε γράμμα με κάποιο άλλο. Και έχω δύο ειδών αντικατάσταση. Δύο ειδών αντικαταστάσεις. Τα μονοαλφαβητικά συστήματα και τα πολυαλφαβητικά συστήματα. Στα μονοαλφαβητικά έχω
Το ίδιο γράμμα αντικαθίσεται πάντα από το ίδιο άλλο γράμμα. Στα πολυαλφαβητικά εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Οπότε αυτή είναι η διάκριση εκεί πέρα. Και σήμερα θα σας δείξω δύο παραδείγματα. Δύο μονοαλφαβητικά και ένα πολυαλφαβητικό. Για να δείτε κάποια ιστορικά έτσι, συστήματα. Το πρώτο που θέλω να σας δείξω είναι ένα μονοαλφαβητικό σύστημα που λέγεται το σύστημα του Κέσσαρα. Είναι ένα πολύ απλό σύστημα. Έχει ένα μυστικό κλειδί, το οποίο είναι ένας αριθμός. Που είναι από το 1 έως το 23, ας πούμε. Ή στο 25, ας πούμε, στα αγγλικά. Και τι κάνει. Κάνει shift το αλφάβητο. Έτσι. Άρα στο α πάει τρεις χαρακτήρες μετά στο αλφάβητο, A, B, C, D. Έρχεται εδώ πέρα. Με το B θα πάει στο E, το C θα πάει στο E. Στο Z, επειδή είναι το τελευταίο γράμμα, θα ξαναγυρίσει από την αρχή και θα πει Z, A, B, C. Βάζει νόημα. Οπότε φτιάχνει ένα τέτοιο χάρτη αντιστοιχίας, που απλά έχει αλλάξει το αλφάβητο με αυτόν τον τρόπο. Το S μπορεί να επιλεγεί, νομίζω και S θα είχε το 3, δεν ξέρω, το 4, κάτι τέτοιο. Κάποιο σταθερό αριθμό. Μπορούσα να πάω οποιοδήποτε αριθμό, να το κάνουμε μπορεί λίγο 26. Ναι. 26. Και επίσης, μια συγκεκριμένη περίπτωση του 4, για S ίσον 13, λέγεται ROT 13. Αυτό είναι ένα χρήσιμο σύστημα, γιατί έχει την ιδιότητα ότι στα αγγλικά είναι η μέση του αλφαβήτου, του 26. Το οποίο σημαίνει ότι η συνάρτηση κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση με το ίδιο κλειδί κάνουν αυτή τη δουλειά. Άρα, αν έχω το ROT 13 και κάνω ROT 13 σε ένα μήνυμα και μετά το ξανακάνω ROT 13, παίρνω το αρχικό. Και ίσως να έχετε δει σε forums, ας πούμε, στο Reddit ή στο 4chan, αν θέλω να έχω κάποιο quiz, ας πούμε, επειδή δεν έχω τη δυνατότητα να το γράψω, ας πούμε, ανάποδα όπως το γράφω στα περιοδικά, μπορώ να το κάνω ROT 13 και να είναι η απάντηση. Οπότε λέω, βάλτε το έτσι και διαβάστε το. Μπορεί να το έχετε δει, είναι συνηθισμένο. Στην πρώτη άσκηση έχουμε επίσης να κάνουμε και ένα τέτοιο. Αρκετά απλό πράγμα. Αυτά. Ερωτήσεις υπάρχουν στο Κέσσαρα και στο ROT. Όχι. Ωραία. Τώρα έχω μια ερώτηση. Αν σας δώσουμε ένα... Έλα. Και τα τρία δεν είναι πιο κωδικοποίηση. Όχι, γιατί δεν είναι κωδικοποίηση. Δεν βοηθάει σε κάτι. Δεν βοηθάει να μεταδώσει, ας πούμε. Απλώς είναι πολύ... Δεν ξέρω, ναι. Πού αισθημοποιείς. Μας θέλετε να μην διαβάζουμε τις βίας... Άρα, κρυπτογράφηση γενικά έχει. Θέλω να πω, δεν είναι για λόγους συμβατότητας ή κάτι τέτοιο. Καλά, δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία έχει το τι κάνει. Λοιπόν, τι ιδέες υπάρχουν για να κρυπτοαναλύσουμε το σύστημα Κέσσαρα. Δηλαδή, κάνουν μια ανταλλαγή μηνύματος. Η ήδη υποκλέπει το κρυπτογραφημένο μήνυμα που έχει κρυπτογραφηθεί με το σύστημα Κέσσαρα. Τι θα μπορούσε να κάνει για να διαβάσει το αρχικό μήνυμα. Ναι. Brute force δηλαδή. Αρχίζει να δοκιμάζει S. Αυτό είναι το 25. Και κάποια στιγμή θα βγάλει. Σωστά. Οπότε αυτή είναι απλή επίθεση, έτσι. Και μάλιστα με την αρχή του Kerckhoff ξέρουμε ότι η γνωρίζει ακριβώς τι έκανα. Εκτός από το S. Άρα επειδή γνωρίζει ότι έχει κάνει αυτό το ίδιο στο shift, μπορεί να κάνει απλά αυτό το brute force. Η επίθεση brute force είναι πολύ βασική στην κρυπτογραφία. Όταν μελετάμε ένα σύστημα, αυτό είναι το πρώτο που θα κοιτάξουμε. Τι κόστος θα έχει να το κάνουμε brute force, πόσα πράγματα πρέπει να δοκιμάσουμε. Αυτό μας δίνει μια ιδέα για το πόσο δυνατό είναι το σύστημα. Και μάλιστα, αν κάνουμε κάποια καλύτερη κρυπτοανάλυση, τυπικά θα τη συγκρίνουμε με την brute force και να πούμε είναι τόσο καλύτερη την brute force. Είναι, ας πούμε, δύο φορές καλύτερη ή μπορεί να είναι 100 φορές καλύτερη από την brute force. Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης που θα χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό θα μας δείξει και το μέγεθος του κλειδιού μας γενικά. Τώρα, ο λόγος που μπορούμε να το κάνουμε είναι ότι το κλειδί είναι πολύ μικρό. Δηλαδή, είναι από το 1 έως το 25. Δεν μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Έτσι. Οπότε, αυτό είναι που μας δίνει τη δυνατότητα. Καλά. Ωραία. Εκτός από το σύστημα Κέσσαρα, μπορούμε να κάνουμε μια γενική αντικατάσταση. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι θα προχωράω 3 χαρακτήρες μπροστά ή 12, αλλά για κάθε γράμμα επιλέγω κάποιο άλλο. Φτιάχνω δηλαδή ένα χάρτη. Ο οποίο λέει ότι κοίτα να δει, ξέρει το α το κάνει ε, το β το κάνει κ, το σ, ο, το δ, β κλπ. Αλλά δεν υπάρχει κάποια κανονικότητα εδώ πέρα. Δηλαδή έχει κάνει κάποιο μια τέτοια αντικατάσταση, έχει φτιάξει μια τέτοια σειρά από γράμματα. Και είναι μια ένα προς ένα σειρά, που σημαίνει ότι το α γίνεται ψ και το ψ δεν ξαναυπάρχει εδώ πέρα. Οπότε όταν βλέπω ψ, το κάνω α. Έτσι. Το πρώτο που θέλω να σα ρωτήσω είναι. Πόσα πιθανά κλειδιά υπάρχουν σε αυτό εδώ. 26 παραγωγικό. Σωστά. Μπορώ να το κάνω brute force αυτό.
Γιατί? Θα πάρει πολύ ώρα. Συμφωνείτε οι υπόλοιποι. Άλλα τα σπόρους έχω διαθέσιμο. Άντε. Θα μπορούσα να το κάνω με και τους σπόρους. Ίσως. Ας δούμε λίγο εδώ. Αν έχω έναν υπολογιστή που κάνει 1 δισεκατομμύριο πράξη στο δευτερόλεπτο. Έχω 1, 2, 3. 1, 2, 3. Είμαι κάπου εδώ πέρα. Άμα βάλω 100 τέτοιους υπολογιστές είμαι εδώ πέρα. Αν βάλω 1000 είμαι εδώ. 10.000 υπολογιστές. 100.000, 1 εκατομμύριο υπολογιστές. Ας πούμε 1 δισεκατομμύριο υπολογιστές, 10 δισεκατομμύρια όσοι υπάρχουν στον πλανήτη Γη. 100 πλανήτες. μάλλον όχι. Καλά. Μάλλον δύσκολο αυτό, ακόμα δηλαδή και έτσι. Άρα, μάλλον δεν μπορώ να το κάνω brute force. Και σίγουρα όχι με το χέρι. Υπάρχει ιδέα για το πώς μπορούμε να το κρυπτοαναλύσουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από το brute force. Να παρατηρήσουμε λίγο το πόσο χρησιμοποιούν τα γράμματα και να σκεφτούμε τι θα μπορούσε να είναι. Ναι, να παρατηρήσουμε τι συμβαίνει στο κείμενο. Ιδέες, τι κάνουμε αυτό. Π.χ. το Α που εμφανίζεται πιο συχνά συνήθως, θα υπάρχει περισσότερες φορές. Ναι, πολύ ωραία. Ναι, να δούμε τι εμφανίζεται αρκετά συχνά. Αυτό είναι μια καλή ιδέα. Και αυτή η τεχνική έχει όνομα, λέγεται ανάλυση συχνότητας. Χρησιμοποιείται πολύ στην κρυπτογραφία γενικά. Είναι μια βασική τεχνική κρυπτοανάλυση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό μόνο για ένα προς ένα όμως αντιστοιχείς έτσι. Δηλαδή, αν δεν έχω ένα προς ένα, δεν μπορώ να έχω ορθότητα. Σωστά. Θα μπορούσα να πω. Αν εννοείς ότι είναι και επί. Το γράψατε τώρα, αλλά σε πολυαλφαβητικά π.χ. δεν θα μπορούσα. Απολυαλφαβητικά. Θα το δούμε αυτό. Σε πολυαλφαβητικά. Θα το συζητήσουμε. Ωραία. Το α είναι πιο συνηθισμένο στα ελληνικά, στα αγγλικά είναι το ι. Οπότε βρίσκω στο πιο συχνό γράμμα, μάλλον είναι το ι στα αγγλικά. Τώρα γενικά στις ασκήσεις θα σας βάζουμε αγγλικά για να μην μπερδεύεστε με τις κωδικοποιήσεις. Οπότε ας πούμε εδώ πέρα που θα έχετε να κάνετε κάτι τέτοιο σαν πρώτη άσκηση επίσης. Είναι. Αγγλικά, οπότε θα δείτε κάτι τέτοιο. Και συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Βέβαια, το κείμενο που θα δείτε είναι πεπερασμένο. Αυτές οι συχνότητες δεν θα έχουν ακριβώς την κατανομή που θα είχαν, ας πούμε, σε ένα βιβλίο. Οπότε θα πρέπει να δείτε τι συμβαίνει, ότι κάποιες φορές μπορεί να μην ταιριάζει ακριβώς. Και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το γεγονός ότι κάποιες λέξεις είναι πιο συχνές. Θα το δείτε αυτό. Εδώ σας έχω ένα διάγραμμα ανάλυσης συχνοτήτων στα αγγλικά. Το E, ας πούμε, έχει πιθανότητα 0,13 περίπου να εμφανίζεται. Μετά ακολουθεί το T, το A, κυρίως τα φωνήεντα, ας πούμε, πρώτα. Συνηθισμένα φωνήεντα. Εκτός από το U, που είναι μόνο το εδώ. Και υπάρχουν κάποια πολύ σπάρια που είναι αυτά εδώ. Οπότε η διαδικασία θέλει να ξέρει, να δεις ποιο είναι το πιο συχνό και να συνεχίσουμε κάπως έτσι. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις πιο συχνές λέξεις, που εδώ είναι ο πίνακας συχνών λέξεων. Η πιο συχνή λέξη είναι το δε. Οπότε μπορώ να δω και μάλιστα ποιες είναι κάποιες τριγράμματες λέξεις που τελειώ, που είναι συχνές και μάλλον και το τρίτο τους γράμμα είναι το πιο συχνό στο κείμενό μου. Αυτό είναι κάτι χρήσιμο. Οπότε η πρώτη άσκηση λέει αυτά τα πράγματα, τα τρία που σας είπα. Να κάνετε μια αντιστροφή του Base64, ένα ROT 13, αυτά είναι πάρα πολύ εύκολα. Και να κάνετε και μια ανάλυση συχνότητας, η οποία είναι λίγο πιο δύσκολη. Αυτά έχουμε για πρώτη άσκηση. Και όπως σας είπα, στις πρακτικές ασκήσεις όπως είναι αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και έντονες βιβλιοθήκες. Οπότε σε αυτά εδώ δεν χρειάζεται να κάνει σχεδόν τίποτα στην πραγματικότητα. Σε αυτό θέλει κάποια δουλίτσα παραπάνω. Ωραία. Υπάρχει ερώτηση σχετικά με την πρώτη άσκηση. Ναι. Η Python έχει, η PHP έχει, η C έχει, όλες. Ξέρω για Base64, σίγουρα. Στις ασκήσεις γενικά ζητάμε την απάντηση. Οπότε αν μπορείτε να βρείτε την απάντηση δεδομένης της ερώτησης, μπορείτε να το λύσετε. Βέβαια η απάντηση είναι διαφορετική για κάθε φοιτητή, οπότε θα πρέπει να το κάνετε μόνοι σας ή να συνεργαστείτε τέλος πάντων, αλλά να γράψετε τον κώδικα μαζί. Δεν μπορείτε απλά να πάρετε την απάντηση κάποιου άλλου. Ωραία. Εντάξει. Και τώρα ένα τελευταίο σύστημα που θέλω να σας δείξω για σήμερα είναι το Vision Air. Αυτό είναι πολυαλφαβητικό. Τι κάνει, μοιάζει αρκετά με το 4, αλλά έχει ένα κλειδί το οποίο είναι μια λέξη. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Παίρνουμε τη λέξη και τη γράφουμε έτσι, που είναι η θέση του κάθε γράμματος στο αλφάβητο. Και τι κάνουμε, θα κάνω 4, αλλά το πρώτο γράμμα θα χρησιμοποιήσω το 11. Για το πρώτο γράμμα θα χρησιμοποιήσω το 11. Για το δεύτερο γράμμα του καθαρού κειμένου θα χρησιμοποιήσω το 4.
δημιουργήσει αυτό. Για το τρίτο θα χρησιμοποιήσω το 12, για το τέταρτο το 14, για το πέμπτο το 13. Και όταν μου τελειώσει το κλειδί, θα ξαναρχίσω και θα χρησιμοποιήσω πάλι το 11. Οπότε θα έχω ένα τέτοιο πίνακα, ο οποίο αριστερά θα βάλω το γράμμα του καθαρού κειμένου. Α πούμε, θέλω να κρυπτογραφήσω το μη. Και πάνω θα βάλω το γράμμα του κρυπτοκειμένου. Και βλέπετε ότι εδώ μεταφέρει την αλφά του αντίστοιχα. Νομίζω είναι ανάποδα. Ναι. Πάνω θα βάλω το καθαρό κείμενο και εδώ θα βάλω το κλειδί. Οπότε βλέπετε ότι γίνεται μια μετάφραση. Δηλαδή, αν το κλειδί λέει Α, δεν γίνεται καμία μετάφραση. Αν λέει Β όμως, τότε έχει γίνει μετάφραση συν 1. Οπότε αυτό μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να κάνω την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση. Αυτό δεν είναι το κλειδί, είναι γνωστό και στον αντίπαλο. Το κλειδί είναι η μυστική λέξη, η οποία θα είναι τι κλειδί θα χρησιμοποιώ κάθε φορά. Οπότε έχω κάποιο μυστικό κείμενο, θέλω να κρυπτογραφήσω, έχω το κλειδί, το επαναλαμβάνω και κάνω αυτή την πράξη, το C. Και βάζω κάθε φορά αυτό που γίνεται. Προκύπτει δηλαδή, πώς προκύπτει ουσιαστικά, προσθέτω τα δύο γράμματα από 0 έως 25 και προκύπτει ένα νέο γράμμα, αλλά αν ξεφύγει από το 25, ξαναγυρνάω πίσω. Εντάξει, αυτή τη διαδικασία του μόντουλου που κάνω το υπόλοιπο της διαίρεσης θα είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που θα το δούμε σε πολλά κρυπτογραφικά συστήματα. Για παράδειγμα, στο RSA, στο DSA, στο LGAMAL και στις ελληνικές καμπύλες, θα δούμε τέτοιου είδους μαθηματικά, τα οποία θα επαναλαμβάνονται όπως και τώρα. Θα έχουμε δηλαδή συνέχεια να κάνουμε τέτοιου είδους αριθμητική και θα κάνουμε και θεωρία αριθμών η οποία σχετίζεται με αυτά τα πράγματα. Οπότε δεν είναι μόνο σε αυτά τα ανασφαλή συστήματα, αλλά και σε πραγματικά συστήματα τα οποία έχουν καλή ασφάλεια. Τώρα έχω μια ερώτηση. Πώς θα κάνετε την ανάλυση σε αυτό το σύστημα? Να σκεφτείτε όλοι σε αυτό θα ήθελα. Πρώτα θα δοκιμάσουμε να δούμε το μήκος του χαρακτήρα που έχει η λέξη που χρησιμοποιεί ο κλειδιού. Ωραία. Προτείνει ο συνάδελφος να βρούμε το μήκος του κλειδιού. Σωστά. Πώς θα μπορούσαμε να βρούμε το μήκος του κλειδιού? Έχει κάποιος μια ιδέα. Καλή ιδέα μου ακούγεται αυτό. Θα ήταν χρήσιμο. Πώς θα μπορούσα να βρω το μήκος του κλειδιού για να συνεχίσω μετά τη διαδικασία? Ναι. Δηλαδή. Ωραία. Δηλαδή, ξέρω εγώ, που είναι ένα μήκος του κλειδιού 5. Ωραία. Κάνω αυτό που έκανα το 4 με 5. Απλά βάζω όλα τα πεντάρια, ξέρω εγώ, δίπλα. Και αν μου προκύψει μια ανάλυση συχνότητας ενός οποιοδήποτε γράμματος που παρομοιάζει την καμπύλη που μας δείξατε προηγουμένως, τότε λογικά το κλειδί είναι αυτή. Πώς θα μετρήσω τις συχνότητες δηλαδή με το δεδομένο του 5 στο κρυπτοκείμενο, δεν το κατάλαβα. Και αν ξέρω εγώ το 5, το δεύτερο γράμμα θα έχει πάντα την ίδια μετατόπιση. Το δεύτερο γράμμα. Α, το δεύτερο, το έκτο, ναι, το εντέκατο κλπ. Το δεύτερο, ναι, γράμμα. Ωραία. Σωστό μου φαίνεται αυτό. Καλή ιδέα. Άλλες γενικά ιδέες, ωραίο αυτό. Σαν το ξομπέζι στην ώρα. Νομίζω αυτό θα κάνουμε, ναι. Για πες. Το αλφάβητο, έχει μια συγκεκριμένη καμπύλη συχνοτήτων. Ναι, συνήθως βάζουμε το ABC. Έχει συγκεκριμένες κορυφές. Ουσιαστικά κάνουμε αυτό που λέμε. Παίρνουμε το πρώτο, το πέμπτο, το δηλαδή σε άλλος, συνήθως το κλειδί έχει ένα μήκος μέχρι 10-20 χαρακτήρες. Πιο μετά παρομοιάζει άλλα σύνορα. Α, ευχαριστώ για αυτό. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Για πες. Αυτό όμως είναι μόνο αν είναι κείμενο. Δηλαδή, ξέρω εγώ αν δεν είναι, δεν είναι διάφορα. Ναι, ωραία, έχει κάποιος κάποια απάντηση σε αυτό. Δηλαδή, τι γίνεται αν δεν είναι κείμενο? Έχει κάποιος κάποια ιδέα, τι μπορούμε να κάνουμε? Αν σου δείξει μια φωτογραφία, μπορεί να απαιτούμε η λύση θα είναι κάτι που να μην έχει τεράστιε αλλαγέ χρωμάτων. Μπράβο. Ναι. Δηλαδή, ανάλογα με το περιεχόμενο, θα έχουμε κάποιο είδου κατανομή συχνότητα. Βέβαια, η κρυπτονάλυση ίσω να γίνει πιο δύσκολη. Αλλά συχνά ο αντίπαλο έχει τέτοιου είδου δεδομένα. Δηλαδή, ότι πρόκειται για φωτογραφία και η φωτογραφία είναι JPEG ή είναι PNG και ξέρω τη μορφή. Γιατί τα πρώτα bytes στο PNG είναι πάντα αυτά. Οπότε ίσω μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτό. Να, ένα παράδειγμα, ας πούμε, γνωστού ζεύγους κρυπτοκειμένου και καθαρού κειμένου. Είναι ένα PNG και το PNG πάντα αρχίζει με συγκεκριμένα bytes. Ωραία.
Οπότε υποθέτουμε αρχικά ότι γνωρίζουμε το μήκος του κλειδιού. Αν γνωρίζω το μήκος του κλειδιού, μπορώ να κάνω ανάλυση συχνότητας ανά γράμμα. Έτσι μπορώ να δοκιμάσω πρώτα το 1, μετά το 2 κλπ. Οπότε έτσι μπορώ να βρω αυτό που θέλω. Υπάρχει και ένας όρος ο οποίος είναι λίγο πιο μαθηματικός, ο δείκτης σύμπτωσης, ο οποίος μας λέει ποια είναι η πιθανότητα δύο γράμματα του κειμένου μας να είναι ίδια. Αν διαλέξω δηλαδή πρώτα ένα γράμμα του κρυπτοκειμένου, το αφαιρέσω, και μετά διαλέξω ένα άλλο γράμμα του κρυπτοκειμένου, ποια είναι η πιθανότητα αυτά τα δύο που διάλεξα να είναι τα ίδια. Και αυτό περιγράφεται έτσι. Δηλαδή λέω, αυτό τώρα τι είναι. Είναι ο δείκτης σύμπτωσης που παρατηρώ, το Kappa Observe. Αυτό είναι το άθροισμα και λέω, θέλω να δοκιμάσεις κάθε γράμμα του αλφαβήτου. Αυτό είναι το αλφάβητό σου, που εδώ είναι ας πούμε 26 το μήκος του. Και λέω κάθε γράμμα, πάρε το πρώτο μέχρι το 26, δηλαδή το α, το β, το γ κλπ. Και για κάθε ένα, μέτρα μου πόσα τέτοια γράμματα υπάρχουν μέσα στο κείμενο, που είναι το μη-i, και διέρεσέ το με το συνολικό πλήθος των γραμμάτων στο κείμενο. Οπότε αυτή εδώ, αυτό εδώ, είναι η πιθανότητα να διαλέξεις ας πούμε, το α, το β, το γ κλπ. Στην πρώτη μου επιλογή. Αφού μετά το αφαιρέσω, έχω μη-i-1 τέτοια ίδια γράμματα. Και αυτό να το διαλέξω με τον ίμιον 1 είναι τα γράμματα που έχουν μείνει στο κρυπτοκείμενο. Οπότε αυτό είναι η πιθανότητα μετά να διαλέξω ακριβώς το ίδιο. Και αν αυτό το αφήσω για όλους τους πιθανούς χαρακτήρες του αλφαβήτου μου, παίρνω το δείκτη σύμπτωσης. Οπότε αυτό είναι ένας αριθμός μόνος του που μου δείχνει, μου αντιπροσωπεύει αρκετά καλά το πώς συμπεριφέρεται το κείμενο. Και ας πούμε στα γαλλικά θα έχει μια τιμή, στα αγγλικά θα έχει μια άλλη τιμή. Σε μια τυχαία κατανομή θα έχει μια άλλη τιμή. Το καταλαβαίνετε αυτόν τον τύπο. Υπάρχει ερώτηση. Ωραία, άλλη μια φορά. Λέω, έχω κάποιο κρυπτοκείμενο. Εδώ, να είναι κρυπτοκείμενο. Κοιτάω σε αυτό το κρυπτοκείμενο, τι συμβαίνει. Για κάθε γράμμα. Αρχικά παίρνω το i ίσον 1, το οποίο αφορά το γράμμα α. Και βρίσκω το νι i. Το νι, δηλαδή το 1 στη συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι το πλήθος των α μέσα στο κείμενο. Μετράω πόσα είναι. 1 κλπ. Ωραία. Και μετράω και τα συνολικά γράμματα που υπάρχουν γενικά. Όλα. 1, 2, 3, 4 κλπ. Ωραία, κάνω αυτή τη διαίρεση. Αυτή εδώ είναι η πιθανότητα, αν διαλέξω ένα τυχαίο γράμμα, να είναι α. Αυτό εδώ. Το αφαιρώ αυτό το α. Και μένουν νι-1 συνολικά γράμματα και νι-i-1 συνολικά α. Οπότε ξαναδιαλέγω ένα γράμμα και η πιθανότητα να διαλέξω ξανά α τώρα είναι αυτή εδώ. Αυτέ σαν τις πολλαπλασιάσεις που μας δίνει, η πιθανότητα να διαλέξω α και μετά ξανά α. Δηλαδή δύο φορές α συνεχόμενα. Αν προσθέσω μετά την πιθανότητα να κάνω το ίδιο με το β, με το γ κτλ, θα βρω συνολικά την πιθανότητα να διαλέξω δύο ίδια γράμματα. Αν διαλέξω τυχαία. Και αυτή η πιθανότητα θα είναι αυτό εδώ το κάπα, που είναι ένας αριθμός από το 0 έως το 1, που είναι αντιπροσωπευτικό της γλώσσας. Και σε άλλη κάθε γλώσσα είναι διαφορετικό πράγμα. Καλά. Ωραία. Οπότε για τα αγγλικά, ας πούμε, είναι 0,067 για ένα αρκετά μεγάλο συνηθισμένο βιβλίο. Αν πάρω απλά κάποια τυχαία γράμματα, είναι 0,0385. Αυτό μπορεί να το δοκιμάσετε. Δηλαδή, καταρχάς αυτό εντάξει, λογικό είναι 1,26. Γιατί το πρώτο γράμμα εντάξει είναι πραγματικά τυχαίο. Αν τα υπόλοιπα είναι τυχαία, έχω μπει στις 26 να το πετύχω, έτσι. Οπότε είναι τόσο. Βλέπετε ότι είναι πολύ διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Οπότε, αν κάνω μια ανάλυση συχνότητας στο Βιζενέρ για συγκεκριμένο μήκος, τότε αν βρω κάτι κοντά σε αυτό, έχω κάνει λάθος, μάλλον. Αν βρω κάτι κοντά σε αυτό, μάλλον είναι σωστό. Γιατί θα διατηρηθεί ο δείκτης της σύμπτωσης, θα διατηρηθεί ακόμα και αν κάνω την κρυπτογράφηση, ας πούμε, μόνο αλφαβητικά ή πολύ αλφαβητικά, αν πάρω το συγκεκριμένο μήκος. Και μάλιστα μπορώ να βρω το μήκος του κλειδιού και με ένα συγκεκριμένο τύπο που δίνεται από αυτό. Δηλαδή, εδώ είναι το κάπα που είναι αναμενόμενο στη γλώσσα. Στα αγγλικά είναι αυτό που είπαμε. Αυτό εδώ. Και εδώ είναι το KR που είναι το πραγματικά τυχαίο, που είναι αυτό εδώ, για το συγκεκριμένο αλφάβητο. Αν τα αφαιρέσω, βρίσκω πόσο διαφέρει το αγγλικό με το πραγματικά τυχαίο. Και εδώ βρίσκω το observed μου, πόσο διαφέρει από το πραγματικά τυχαίο. Αν αυτά τα διαιρέσω, προκύπτει πέρα και το μήκος του κλειδιού. Γιατί λάθος. Γιατί λάθος. Το λάθος είναι πιο μεγάλο όσο μικρότερο κείμενο έχω. Η ιδέα τι είναι, είναι η εξής, ότι αν πάρω κλειδί, ας πούμε, μήκους 1, θα υπάρχει η σύμπτωση ανά το μήκος του κλειδιού. Ας πούμε,
ανά 5. Ας πούμε το κλειδί είναι 5. Θα υπάρχει η σύμπτωση ανά 5. Αλλά με τα υπόλοιπα 4 θα υπάρχει απλά τυχαιότητα. Άρα θα προκύψει αυτός ο λόγος να μου δώσει εδώ μια διαφορά η οποία δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο πραγματικά δικά. Θα είναι πιο κοντά στο τυχαίο. Στην πραγματικότητα θα είναι το 1 πέμπτο του τυχαίου. Οπότε αν το αντιστρέψω αυτό, θα μου δώσει το 5. Βγάζει νόημα. Mm. Βέβαια αυτό δεν δουλεύει πάρα πολύ καλά για μικρά μυϊκή κυβαίνου. Αυτό που συνήθως θα κάνω όταν θέλω να κάνω και την ανάλυση της Ζενέρ είναι απλά θα μαντέψω ένα μήκος, θα το γράψω σε κάποιες στήλες, το κείμενό μου, θα γράψω δηλαδή πρώτη στήλη, δεύτερη στήλη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Μετά αυτό θα το βάλω κάτω από το προηγούμενο. Κάπως έτσι θα κάνω αυτή τη διαδικασία, ώστε τα γράμματα που έχουν κρυπτογραφηθεί με το ίδιο γράμμα κλειδιού θα είναι το ένα κάτω από το άλλο. Και μετά σε κάθε στήλη θα κάνω ανάλυση της συχνότητας. Αν πάρω μετά το δείκτης σύμπτωσης σε κάθε στήλη και βρω το μέσο όρο τους, ο μέσος όρος ο οποίος είναι πιο κοντά στον πραγματικό της γλώσσας θα είναι αυτό που θέλω. Βγάζει νόημα αυτό, σαν μέθοδο κρυπτοανάλυση. Υπάρχουν ερωτήσεις. Προφανώς όσο μεγαλύτερο γίνεται το κλειδί, τόσο πιο δύσκολο είναι να κάνω την κρυπτοανάλυση και επίσης όσο πιο μικρό γίνεται το κείμενο, τόσο πιο δύσκολο είναι να κάνω την κρυπτοανάλυση. Μια άλλη παρατήρηση είναι επίσης ότι όταν επαναχρησιμοποιώ το ίδιο κλειδί, μπορώ απλά να βάλω το πρώτο γράμμα του πρώτου κειμένου κάτω από το πρώτο γράμμα του δεύτερου κειμένου και ούτω καθεξής. Άρα δύο άνθρωποι οι οποίοι ανταλλάσσουν ας πούμε 1000 μηνύματα, αμέσως μπορώ να πάρω 1000 χαρακτήρες και να κάνω ανάλυση συχνότητας, αν είναι κρυπτογραφημένοι με το ίδιο κλειδί. Βγάζει νόημα αυτό. Άρα και για μεγάλο κλειδί στο Vizener, πάλι αν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές, έχω τέτοιου είδους συμπεριφορά. Και αυτή την επαναχρησιμοποίηση κλειδιού θα τη δείτε στο επόμενο μάθημα με τον Παναγιώτη, στο οποίο θα μιλήσουμε για άλλου είδου συστήματα, που είναι πιο ασφαλή από το Vizener και το Kessler. Αυτά τα συστήματα ήθελα να σας δείξω σήμερα. Οπότε συνοπτικά ασχοληθήκαμε με αυτά τα πράγματα, δηλαδή κωδικοποιήσεις συστήματα Kessler και Vizener και κάποιες κρυπτοαναλύσεις όπως brute force συχνότητα και δείκτες σύμπτωσης. Την επόμενη φορά ο Παναγιώτης θα σας δείξει το τέλειο κρυπτοσύστημα που δεν σπάει με τίποτα, που λέγεται One Time Pad και γι' αυτό θα σας πρότεινα να έρθετε. Και επίσης θα δούμε και κάποια μαθηματικά που είναι διάφοροι οργανισμοί σχετικά σε σχέση με έργο πιο αυστηρά και η μοντελοποίηση του. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.